γύρισε ένα μύθο γύρω από τον όνομά του, καθώς ήταν ένας αξιωματικός που ρίσκαρε ακόμα και τη ζωή του για τη σύλληψη αμέτρητων εμπόρων ναρκωτικών. Στην αστυνομία τον φωνάζαμε Βλάχο, λόγω της καταγωγής του από το φανάρι Καρδίτσα, στην οποία πάντα την στηρίζει και την υποστηρίζει, την καταγωγή αυτή, όπως είναι και το μουστάκι του. Τους είπα κατά τα τέμπη. Στο γραφείο του είχε πάντα, κάποιοι γράφανε μία γλίτσα, δεν είχε μία γλίτσα, είχε πολλές γλίτσες. Και εμένα που είχε πει κάποτε και για ποιο λόγο τους είχε, για να σπάει κάποια πλάτη. Υπηρέτησε στη λίγουση ναρκωτικών για πάνω από 20 χρόνια. Εξάρθρωσε καρτέλ ηρωίνης και κοκαίνης, τόσο στο εσωτερικό, αλλά και στο εξωτερικό. Έλαβε μέρος ακόμα και σε εντοπισμό και εξάρθρωση υπερατλαντικών κυκλωμάτων. Συμμετείχε σε πολύ μεγάλες αστυνομικές επιχειρήσεις ως επικεφαλής. Τυχή Ζωνιάνα, εξού και το προσωλήμιο Ράμπο. Έφτασε μέχρι υπαρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, δηλαδή το νούμερο 2. Το 2011 αποχώρησε από την αστυνομία λαμβάνοντας τον τίτλο του επίτιμου υπαρχηγού της. Ο στρατηγός όμως δεν έμενε για πολύ καιρό σε ταξιούχους, καθώς οι Αμερικάνοι γρήγορα του πρότειναν θέση στην Αμερικάνικη δίωξη ναρκωτικών, την γνωστή DEA, στην πρεσβεία των ΗΠΑ, στην Αθήνα, όπου παρέμεναν 8 ολόκληρα χρόνια. Έως το Μάρτιο του 2020, όταν αποφάσισε να αφήσει την εργοδράση. Όμως, δεν μπόρεσε για πολύ καιρό και πάλι να μην είναι ενεργός. Η τεράστια εμπειρία του, οι γνώσεις του και η αγάπη του για προσφορά στην ελληνική κοινωνία δεν μπορούσαν να μην μεταμπαντευτούν. Έτσι έβαλε τα θεμέλια και ίδρυσε το Ινστιτούτο Πάντα. Έναν οργανισμό με μέλη του, εξέχοντες ειδικούς επιστήμονες και εξέχουσες προσωπικότητες. Το Πάντα φιλοδοξεί να δώσει την ενημέρωση για την μάστιγα των ναρκωτικών στις πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος. Έχει στόχο την προαγωγή, την προβολή και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την προστασία από τα ναρκωτικά και τις εξαρτήσεις. Τι είναι όμως, αγαπητοί μου, τα ναρκωτικά? Ο όρος ναρκωτικά πιστεύετε ότι προήλθε από τον Γαλινό για να περιγράψει τις δραστικές ουσίες οι οποίες όταν λαμβάνονται από τον άνθρωπο μουδιάζουν ή νεκρώνουν το σώμα προκαλώντας απώλεια αισθήσεων ή παράλυση. Ο όρος νάρκωση χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Ιπποκράτη για να περιγράψει την διαδικασία ή την κατάσταση της έλλειψης συναισθημάτων. Πολλοί πιστεύουν ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα ελαφριά και βαριά ναρκωτικά. Στην καθημερινή ζωή μπορεί να συναντηθούμε με αυτόν τον διαχωρισμό ακόμα και στα μέσα ενημέρωσης. Όμως αυτός ο διαχωρισμός είναι σωστός? Ή μήπως θολώνει το όραμα και την κατανόηση των αποτελεσμάτων που αυτές οι επικίνδυνες ουσίες προκαλούν και τα οποία μπορεί να είναι και θανατηφόρα? Μήπως οποιαδήποτε ουσία που προκαλεί αλλαγή συνείδησης μπορεί να στοιχήσει ακριβά? Τελικά μήπως είναι επικίνδυνη για τη ζωή? Αλήθεια, πού βρισκόμαστε σήμερα που παρουσιάζονται νέες προκλήσεις που τον κυβερνοχώρο είναι παρόν σε κάθε σπίτι και προσβάσιμος σε κάθε ηλικία, σε κάθε νέο και κάθε παιδί? Τι νέες ουσίες υπάρχουν, άγνωστες και ως όνομα κάνουν στο ευρύ κοινό? Από ποια ηλικία τα παιδιά μας βλέπουν σήμερα στα δίχτυα των εμπόρων των ναρκωτικών? Ποιοι είναι οι τρόποι και τα μέσα προστασίας των νέων? Ως γονείς, ως δάσκαλοι, τι πρέπει να ξέρουμε? Πώς μπορούμε να συμβάλλουμε? Αυτά λοιπόν θα ακούσουμε σήμερα από τους ειδικούς ομιλητές. Θεωρώ ιδιαίτερη τιμή που οι άνθρωποι αυτοί είναι σήμερα κοντά μας. Αρχηγέ, είναι τιμή μου που υπηρέτησα από τις διαταγές σας. Σε ευχαριστώ για τη σημερινή σου παρουσία. Σε ευχαριστώ που επέλεξες στο νησί μας, που τόσο αγαπάς και συχνά επισκέπτεσαι, να έχει αυτή την ευκαιρία ενημέρωσης. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω για την παρουσία τους τα μέσα μαζικής επικοινωνίας που είναι κοντά μας και καλύπτουν την εκδήλωση. Θα παρακαλέσω πριν ξεκινήσουμε την ημερίδα ο κ. Δήμαρχος να έρθει για ένα χαιρετισμό. Ευχαριστώ πολύ.
πρόεδρε και φίλε Γιάννη Λαχοβιτζιά. Αγαπητέ Κωνσταντιέ, κύριε Παπαπροδρόμου, αγαπητή κυρία Φούντα, αγαπητέ κύριε καθηγητά, κύριε Τραβλέ, αγαπητέ κύριε Καλιάτσο, γιατρέ μας και αντιπρόεδρε του πάντα, αγαπητή κυρία Μπακούρη και αγαπητή κυρία Παλαιολόγου, αγαπητοί κυρίες και κύριοι αντιδήμαρχε, κύριε διοικητά της αστυνομίας, αγαπητοί φίλοι αυτοδιοικητικοί, κύριε πρόεδρε της Γεωθήρα, κυρίες και κύριοι. Δεν θα καινοτομούσα αν ξεκινούσα το χαιρετισμό μου με τη διαπίστωση ότι τα ναρκωτικά αποτελούν τη μεγαλύτερη μάστιγα της σύγχρονης εποχής. Μία από σοβαρότερες κοινωνικές παθογένειες, η οποία αποτελεί και πλήττει πιο έντονα την νεολαία μας. Όσο και αν αυτή η πραγματικότητα είναι πανθομολογούμενη, το πρόβλημα παραμένει οξύ και η ένταση του αμύωτη. Είναι προφανές ότι το πρόβλημα των ναρκωτικών είναι σύμφυτο με τις επικρατούσες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, την εξέλιξη των κοινωνικών δομών, όπως η οικογένεια, το σχολείο κλπ, τη διαμόρφωση των κοινωνικών προτύπων, τη χρήση των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας. Είναι βέβαιο ότι το πρόβλημα των ναρκωτικών δεν αντιμετωπίζεται ούτε με αφορισμούς, ούτε με κοινωνικό αποκλεισμό, ούτε με καταστολή σε βάρος των εξαρτημένων σε 7 ατόμων. Χρειάζονται συνέργειες διαφόρων επιστημονικών τομέων, κοινή δράση υπεύθυνων φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, συνεχείς στοχευμένες παρεμβάσεις με έμφαση στην ενημέρωση και την πρόληψη. Και ενώ η κατασταλτική αντιμετώπιση του φαινομένου της διακίνησης των ναρκωτικών έχει να κάνει κάθε φορά με την αποτελεσματικότητα των διοκτικών αρχών, η πρόληψη ή η απεξάρτηση από τις ναρκωτικές ουσίες δεν αντιμετωπίζεται με παρόμοιο τρόπο. Η Σαντορίνη, με την εκρηκτική τουριστική της ανάπτυξη, είναι αρκετά ευάλωτη ως κοινωνία σε επιρροές αλλά και σε έγνομες δραστηριότητες που έχουν σχέση με τα ναρκωτικά. Παρά τη βούλησή μας ως Δημοτική Αρχή να αποτρέψουμε τους νέους μας από το θανάσιμο εναγκαλισμό τους με τις εξαρτησιογόνες ουσίες για να τους βοηθήσουμε σε περίπτωση που έχουν εγκλωβιστεί, δυστυχώς δεν διαθέτουμε τα κατάλληλα μέσα, ούτε σε περιφερειακό, ούτε σε τοπικό επίπεδο υπάρχουν οι κατάλληλες δομές που να ενεργοποιούνται αποτελεσματικά στον τομέα της πρόληψης. Η δομή Θησέας, που δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια ως νομαρχιακή δομή στον τομέα της πρόληψης των ναρκωτικών, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των στελεχών της, δεν μπορεί μόνη της να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες σε αυτό το τομέα. Επομένως, κάθε πρωτοβουλία, κάθε παρέμβαση, κάθε δράση που λαμβάνει η χώρα σε τοπικό επίπεδο από εξειδικευμένους στο αντικείμενο φορείς, είναι πολύτιμο στον αγώνα μας κατά της εξάρτησης από τις ναρκωτικές ουσίες. Για τον λόγο αυτό, χαιρετίζουμε με ικανοποίηση την παρουσία στη Σαντορίνη του γνώριμου σε εμάς από τα παλιά, του αντιστρατήγου εν αποστρατεία του και επίτιμου υπαρχηγού της Ελλάς, κυρίου Γιάννη Λαχοβίτζα. Το γνωρίσαμε ως ικανότατο και αποτελεσματικότατο αστυνομικό να καταγάγει επιτυχίες στη δίωξη του εγκλήματος και ειδικότερα στη διαλέμβαση υποθέσεων σχετιζόμενων με τα ναρκωτικά. Σήμερα είναι μαζί μας ως επικεφαλής του Ινστιτούτου Πάντα, μιας αξιόλογης ομάδας η οποία είναι στελεχωμένη από καταξιωμένους επιστήμονες και αγωνίζεται για μια κοινωνία χωρίς εξαρτήσεις από τα ναρκωτικά. Η αγάπη του για τις Κυκλάδες, όπου έχει υπηρετήσει ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Νοτιού Αιγαίου, και η φιλική σχέση που διατηρεί με τον αντιδήμαρχό μας, πρώην συνάδελφό του
και φίλο του, Γρηγόρη Μαντούση, τον έφερε σήμερα στο νησί μας. Είμαι βέβαιος ότι ο κύριος Γιάννης Ραφοβίτσας και οι συνεργάτες του έχουν να μας προσφέρουν πολλά από την πολύτιμη εμπειρία τους και τις άρτιες γνώσεις τους στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Μοιραζόμαστε και εμείς το όραμά τους και για μια φυλακή κοινωνία απεξαρτημένη από τα ναρκωτικά, τους καλωσορίζουμε και προσβλέπουμε σε μια πιο σταθερή και υποφελή για την κοινωνία και τους νέους της Σαντορίνη συνεργασία. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας στη Σαντορίνη και εύχομαι καλή επιτυχία στην εκδήλωσή μας. Για την έναρξη της ημερίδας μας, παρακαλείται ο κύριος Ιωάννης Ραφοβίτσας να αποδώσει ένα χαιρετισμό. Κύριε Δημάρχε, κύριε Διοικητά της Αστυνομίας, βοηθός του, κυρίες και κύριοι. Ήρθα εδώ ως πρόεδρος του ΠΑΝΤΑ, το Ινστιτούτο το οποίο δημιουργήθηκε, για ποιο λόγο, θα πρέπει να σας εξηγήσω για ποιο λόγο. Όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, ασχολήθηκα με τα ναρκωτικά από το 1986. Τα ίσα όλα, κινδύνους, συλλήψεις μεγάλες, περατλαντικά ταξίδια, πόλεμος πάντα κατά των ναρκωτικών, των εμπόρων ναρκωτικών. Αφού πέρασα και από το κλιμάκιο της Δία, σκεφτόμουν πάντα αυτό που μου μάθανε οι Αμερικάνοι, ότι τουλάχιστον όταν υπάρχει μια κεκτημένη εμπειρία να μην πάει χαράβι. Περάσα τα χρόνια, σκεφτόμουν πώς θα μπορούσα να το ειδοποιήσω αυτό. Εκεί το μυαλό μου πήγε σε όλους τους ανθρώπους που συνεργάστηκαν κατά καιρούς από τις διάφορες θέσεις του πόλεμου κατά των ναρκωτικών, είτε σαν μικρόβαθμος αξιωματικός, είτε στη συνέχεια σαν διευθυντής της δίωξης, σε ταξίδια στην Ευρώπη και στο εξωτερικό, σκεφτόμουν πάντα ότι υπήρχαν και κάποιοι άνθρωποι, γιατί επισκευούσε με ναρκωτικά τότε. Σκέφτηκα τότε ότι υπήρχαν και κάποιοι άνθρωποι που έκαναν τα ίδια πράγματα με μένα, δηλαδή είχαν τον ίδιο στόχο, πολεμούσαν τα ναρκωτικά από το δικό τους χώρο. Τέτοιοι άνθρωποι είναι ανάμεσά σας σήμερα. Είναι, παραδείγματος χάρη, θα πρέπει να το πω και στη συνέχεια δεν την ακούσετε, πρέπει να την πω πρώτη, είναι η Ελένη Μπακούρη που την γνωρίζω μια 35ετία. Αυτή η κυρία που θα ανεβήσει το βήμα αργότερα, ξέρει τα ναρκωτικά όσο κανένας άλλος Έλληνας. Γιατί όσες κατασχέσεις πέρασαν από τις ελληνικές αστυνομικές αρχές, περνούσαν από την Ελένη την Μπακούρη. Λοιπόν, η οποία ήταν προϊσταμένη στο Γενικό Χειμώνα του κράτους. Λοιπόν, μπήκα όμως στη διαδικασία να σκεφτώ ότι υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι από τη δική τους πλευρά θα πολεμούσαν τα ναρκωτικά. Ήταν ψυχολόγοι, ψυχίατροι, κοινωνιολόγοι, άνθρωποι του αθλητισμού και με αυτό το σκεπτικό απευθύνθηκα σε αυτούς που ήξερα, οι οποίοι είχαν βάλει και τη σφραγίδα τους και έτσι σιγά σιγά γίναμε μία ομάδα η οποία τα έχει όλα. Τα έχει όλα και μπορεί όταν μαζευόμαστε κάποια στιγμή να κεντράρουμε και να λέμε τι είναι αυτό που μπορεί να βοηθήσει. Λοιπόν, ξέροντας τώρα ότι προσωπικά ασχολήθηκα με υποθέσεις 44 τόνων κοκαίνης. Τόνων κοκαίνης, 44. Σε διάφορες υποθέσεις κατά καιρούς που είχα. Όμως, παρά το ότι τους πολεμούσαμε, τους πιάναμε, τους βάλαμε και φυλακή, πάλι ο Καϊνέ έφτανε στο Κολωνάκι. Ασχολήθηκα επίσης με δεκάδες κιλά, τόνους, εκατοντάδες ηρωίνη, το ίδιο πράγμα. Τι είδα πάλι, ενώ έφευγε από το Αφγανιστάν, ενώ τους σταματώσαμε στους δρόμους, τα ναρκωτική, η ηρωίνη την έβλεπα μέχρι και στη Σαντορίνη. Και κατά καιρούς τα παιδιά εδώ της αστυνομίας έχουν πιάσει ανθρώπους με ηρωίνη. Τι σημαίνει αυτό, ότι τα ναρκωτικά έφευγαν και πάντοτε θα φτάνουν εκεί που πρέπει. Συνεπώς, τι θα πρέπει να γίνει,
οι πολιτείες κατά καιρούς και σε διάφορα μέρη του κόσμου φτιάχνουν τις δομές τους, τους οργανισμούς τους, όπως και στην Ελλάδα έχουμε και ΘΕΑ, ο Κανάρκα, αυτό άλλο, κάποιες άλλες ας πούμε φιλότιμες ομάδες που προσπαθούν να πολεμήσουν τα ναρκωτικά. Πέφτουν δηλαδή στους χρήστες. Άρα υπάρχει ένα κενό από εκεί που φεύγουν τα ναρκωτικά μέχρι εκεί που φτάνουν να χτυπάνε την πόρτα του καθενός από εσάς, από εμάς, από τις οικογένειές μας. Αν δεν είναι στην οικογένειά μας, μπορεί να είναι σε ένα φίλο μας, σε ένα οικογενειακό μας, το οικογενειακό μας περιβάλλον, το φιλικό μας περιβάλλον. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει ένας χώρος τον οποίο ουσιαστικά δεν μπορεί να τον αγγίξει η κάθε οργανωμένη πολιτεία. Και έτσι εκεί βρισκόμαστε εμείς σαν πάντα, σαν αντιναρκωτική δράση. Δηλαδή προσπαθούμε με τις γνώσεις μας, την εμπειρία που έχουμε και τους τρόπους τους οποίους τους βρίσκουμε, είτε μέσα από την εμπειρία τη δική μας, είτε με γνώσεις και απευθυνόμενες σε συναδέλφους μας, φίλους μας του εξωτερικού, γιατί στην ομάδα μέσα έχουμε και αλλοδαπούς συνεργάτες. Στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στην Αλβανία, στην Ελβετία, στην Πολωνία και έπεται συνέχεια. Με όλους αυτούς τους ανθρώπους ανταλλάσσουμε απόψεις για καλύτερες πρακτικές. Δηλαδή, αν θα, παραδείγματος χάρη, η Ελβετία αυτή τη στιγμή σε κάποιο τομέα πραγματικά έχουν φύγει πολύ μπροστά. Έχουμε άνθρωπο, ψυχίατρο, ο οποίος έχει τέσσερις κλινικές, είναι στην ομάδα μας. Ο οποίος αυτές τις εμπειρίες μας τις δίνει και από εκεί και πέρα. Και τις μπαίνουμε σε μια διαδικασία να τη μεταλαμβάνουμε, να τη φτάσουμε στους ανθρώπους που διαχειρίζονται. Νέους κυρίως, γιατί ο στόχος μας είναι η προστασία των νέων από τα ναρκωτικά. Με ποιο τρόπο να τους φτάσουμε σε ένα σημείο τέτοιο ώστε και αν υπάρχουν ακόμα ναρκωτικά να μπορούν στην καθημερινή να ταυτίσουν. Εκεί τώρα θα ακούσετε τους συναδέλφους μου, οι οποίοι από τη μεριά τους ο καθένας θα σας πει πράγματα τα οποία είναι βέβαιο ότι μέχρι αυτή τη στιγμή δεν τα έχετε ακούσει ποτέ. Αν και πληροφόρηση υπάρχει παντού σήμερα και μέσω Google, μέσω άλλων μέσων, εν τούτης όπως θα δείτε, θα ακούσετε πρακτικές, θα ακούσετε εμπειρίες που δεν τις έχετε ζήσει. Με αυτή την έννοια τώρα, εγώ, σαν Γιάννης Ραποβίτσας, επειδή πέρασα από τα νησιά του Αιγαίου, γνώρισα τον Δήμαρχο και είναι φίλος μου. Ο Γρηγόρης ο Μαντούσης όχι είναι φίλος, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν το μυαλό μου και τα επιχειρησιακά μου χέρια όταν ήμουν γενικός αστυνομικός διευθυντής, επειδή δεν μπορούσα σαν ταξιέρωτος να κάνω τα καμποϊλίκια που έκανα παλιότερα. Είχα τον Γρηγόρη ο οποίος έδινε λύσεις σε όλα. Είχαμε τα εγκλήματα στη Σύρο τότε, είχαμε το έγκλημα στη Μήλο, στη Μύκονο. Θυμάμαι πολύ καλά και το θεωρούσα υποχρέωση μου να ξεκινήσω από εδώ, γι' αυτό όταν σκέφτηκα να βγούμε σε δράση προς τα έξω, λέω κάτσε να ξεκινήσω από τη Σαντορίνη, γιατί στη Σαντορίνη είναι αυτή που είναι Σαντορίνη. Παγκόσμιος προορισμός, που ό,τι αυτό συνεπάγεται, είναι παγκόσμιος προορισμός. Εδώ έρχονται όλα τα καλά του κόσμου και όλα τα μη καλά του κόσμου. Λοιπόν, τουλάχιστον πιστεύω ότι θα είμαστε χρήσιμοι μέσα από αυτό εδώ, το λιγόρο ας πούμε, το δίωρο, η δίωρη παρουσία μας, να σας αφήσει κάτι έστω να μπορέσουμε να σώσουμε έστω και ένα παιδί. Αυτή η προσφορά μας θα με ικανοποιεί τουλάχιστον. Λοιπόν, αυτά παραφορώ το λόγο στους επόμενους. Θα ήθελα όμως να δώσω μια αναμνηστική πλακέτα στο Γρηγόρη τον Μαντούση για ό,τι έχει κάνει τόσο στην αστυνομία εκείνα τα χρόνια, αλλά και αυτή η δραστηριότητά του τώρα, που τουλάχιστον με θυμάται όταν περνά τα χρόνια. Της ημερίδας μας, συγγνώμη, την αρχή των παρουσιάσεων
θα κάνει ο κύριος Γεώργιος Παπαδρόμου, ειδικό σε θέματα αντιμετώπισης κυβερνοεγκλήματος, με τίτλο παρουσίασης «Η διαχείριση των προκλήσεων των ναρκωτικών στο περιβάλλον του κυβερνοχώρου». Κύριε Δημάρχη, κυρία Δημάρχη, κυρία, πρόεδρος της Αντιδήμαρχης. Λοιπόν, κυρίες, της αυτοδιοίκησης θα λέγαμε, έτσι. Αγαπητοί συνάδελφοι της αστυνομίας εδώ, και να πούμε και για τους δοκίμους που έχουμε εδώ στα Διέρη, έχουμε τα νέα τα παιδιά και εδώ θα ήθελα να χειροκρότημα για τα νέα τα παιδιά. Ο κύριος Έπαρχος, χίλια συγγνώμη, ίσως τώρα ήθελε και την Παρδίτσα. Ευχαριστώ. Καταρχήν, δεν ξέρω αν έχει μέχρι να ξεκινήσει η προβολή. Υπόθηκαν προηγουμένως δύο πολύ σημαντικά ζητήματα από τα θέματα και τα θέματα των ναρκωτικών που μίλησε και ο αντιδήμαρχος αρχικά και ο δήμαρχος αλλά και ο στατηγός μας και πρόεδρος του Ινστιτούτου. Αλλά αναφέρθηκε σε ένα σημείο του ο δήμαρχος μας εδώ πέρα για τα θέματα της τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, πώς μετασχηματίζουν ουσιαστικά τις κοινωνίες μας, πώς αλλάζουν, πώς από μόνες τους αυτές αποτελούν μια πρόκληση όπως και οι άλλες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Και... Ωραία, θα ξεπεράσουμε το τεχνικό σχόλιο να ξεκινήσει η διαδρομή. Τον λόγο από τις διαβάνειες. Θα τα κάνω όμως να τις βλέπω με τις διαβάνειες. Λοιπόν, σήμερα έχουμε, για να κατανοήσουμε το θέμα του κυβερνοχώρου, πρέπει να καταλάβουμε πώς διαρθρώνεται σήμερα το κυβερνοοικοσύστημα. Αν θα μπορούσαμε αυτό το κυβερνοοικοσύστημα να το αποτυπώσουμε, θα μπορούσαμε να φανταστούμε στο μυαλό μας ένα παγωγνό, θα μπορούσαμε να αναλύσουμε την εικόνα του απέναντι νησιού, την καλδέρα που λέγεται το μέρος, να το φανταστούμε ως παγόβουνο, όπου έχουμε το ορατό σημείο αυτού του οικοσυστήματος και έχουμε και το αόρατο που είναι κάτω βυθισμένο. Το θέμα είναι σήμερα ότι οι προκλήσεις προέρχονται και από τον ένα χώρο, αυτό που λέμε που αναζητούμε ελεύθερα στο διαδίκτυο, αλλά και στο βάθος του παγόβουνου αυτού. Δεν σημαίνει ότι είναι κάτι στο βάθος, είναι και πάντοτε κάτι ύποπτο ή παράνομο. Εκεί μπορεί να κρύβονται δομές, υποδομές κρίσιμες συστημάτων, κυβερνήσεων, οργανισμών, κυβερνητικών οργανισμών και άλλων οντοτήτων. Αλλά στο βάθος κρύβεται αυτό που σήμερα συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα, συνδέεται με ένα μέρος του οργανωμένου εγκλήματος, μάλλον το κυβερνοέγκλημα είναι μέρος του οργανωμένου εγκλήματος, το ίδιο και η διακίνηση των ουσιών αυτών, των ψυχοτρόπων ουσιών ή ναρκωτικών, όπως υπόθηκε. Και υπόθηκε προηγουμένως και το όνομα, αν δεν κάνω λάθος, αντιδήμαρχε, πατέρα της Ιατρικής. Έτσι, ο οποίος γεννήθηκε στη ΧΟ και τερμάτισε στη Λάρισα. Θα δούμε, σήμερα θα δούμε στην ομιλία, και δυστυχώς τα τεχνικά προβλήματα δεν μας επέτρεψαν να έχουμε εδώ όμως, θα δούμε πόσο Αιγαίο κρύβεται στην παρουσίαση αυτή. Λέμε σήμερα κυβερνοχώρος, λέμε κυβερνοσύστημα, κυβερνοέγκλημα, κυβερνοασφάλεια. Η λέξη, το έχω πει ετυμολογικά και το έχω πει και σε παγκόσμιο συνέδριο του Europol Interpol, προέρχεται από την ελληνική λέξη κυβερνήτης. Την έφερε στην επιφάνεια ένας Αμερικανός μαθηματικός και φιλόσοφος το 1948, ο Norbert Wiener, και μάλιστα στη διαφάνεια θα υπάρχει, θα δείτε και βιβλιογραφική παραπομπή. Και σήμερα μιλάμε για τον κυβερνοχώρο. Ακούω πολλές φορές τη λέξη ηλεκτρονικό έγκλημα. Είναι λάθος ο ορισμός αυτός. Δεν είναι ηλεκτρονικό το έγκλημα. Είναι έγκλημα που λαμβάνεται στην πέμπτη διάσταση του χώρου. Δηλαδή η φυσική διάσταση, η στεριά που πατάμε. Η δεύτερη διάσταση, το νερό που μας περιβάλλει και είναι κυρίαρχο στοιχείο στη γη μας. Ο αέρας που έχουμε και το διάστημα. Το πέμπτο αυτό, η πέμπτη αυτή διάσταση είναι ανθρωπογενής, που σημαίνει πρακτικά τι. Σημαίνει συσκευές που συνδέονται σε οποιοδήποτε σημείο, είτε πλησίων πολύ μακριά, και την έχει δημιουργήσει ο άνθρωπος. Και σήμερα πόση ακριβώς έχει εικόνα. Δισεκατομμύρια συσκευές με δισεκατομμύρια
ανθρώπους. Πόσοι νοματέοι είμαστε οι άνθρωποι σήμερα στον πλανήτη, η αποτύπωση που έχουμε την τελευταία πλησιάζουν τα 8 δις. Για να καταλάβετε πώς συνδέεται η αύξηση του πληθυσμού με την εξέλιξη των τεχνολογιών, πραγματικά υπάρχει στη διαφάνεια μια αποτύπωση προς τα πίσω του χρόνου και την εξέλιξη των τεχνολογιών που σήμερα έχουμε την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση από την απαρχή του 1500 μετά Χριστό, όπου ο παγκόσμιος πληθυσμός στα 500 εκατομμύρια, φτάσαμε το 2000 ακριβώς 6 δις. Και από το 2000 μέσα σε 22 χρόνια πλησιάσαμε τα 8 δις. Και κάντε λίγο μια αφαίρεση κατά πέντε γιατί εκρηκτικό φαινόμενο έχουμε μπροστά μας. Επίσης, αυτό το κοινωνικό σύστημα τι χαρακτηριστικό έχει. Είναι πολύπλοκο. Είναι πολυσύνθετο, είναι απέπλοκο. Τι σημαίνει πολύπλοκο. Πολύπλοκο σημαίνει ότι αποτελείται και απαρτίζεται από επιμέρους συστήματα, υποσυστήματα, τα οποία με τη σειρά τους και αυτά πολυβαστικά και αυτά είναι πολύπλοκα και απέπλοκα. Άρα, όπως είπα και σήμερα στο ραδιόφωνο, σε κάποιο σταθμό, δεν μπορούμε να μιλάμε σήμερα για 100% ασφάλεια. Δεν μπορούμε να μιλάμε για 100% σιγουριά. Τι μπορούμε να μιλάμε στην Αγία, μπορούμε να μιλάμε καλύτερη δυνατή ασφάλεια. Να βελτιώσουμε αυτό που έχουμε, να μάθουμε αφού πάθουμε, δυστυχώς, πολλές φορές, παθαίνουμε, μαθαίνουμε. Οπότε, αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη. Τώρα, για τη χώρα μας. Για να καταλάβουμε, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια αύξηση της χρήσης των τεχνολογιών και μάλιστα την περίοδο της πανδημίας αυτής που η διαφορά της με τις προηγούμενες πανδημίες της ανθρωπότητας είναι ότι έχουμε και την τεχνολογία πλέον. Μαθαίνουμε τι γίνεται. Μπορεί να μην ξέρουμε αυτή τη στιγμή στην Ουκρανή διαστάθμιση τι γίνεται, αλλά μαθαίνουμε σε άλλο σημείο του πλανήτη τι ακριβώς συμβαίνει. Καταλαβαίνετε ότι αυτό ανατρέπει. Στερεότυπα. Όμως η χώρα μας παρόλα τα βήματα που έχει κάνει, αυτή τη στιγμή έχει το χάλκινο μετάλλινο από το τέλος. Στο δίκτυο για την ψηφιακή οικονομία και κοινωνία έχουν γίνει τεράστια βήματα που τα ξέρουμε, έτσι, ομολογωμένως. Όμως η χώρα μας είναι πίσω. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά. Θα πρέπει όλοι μας, για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις μεταξύ αυτών και τις προκλήσεις που αφορούν και τα ναρκωτικά, να φροντίσουμε όλοι μας, και το λέω απευθυνόμενος κυρίως στους γονείς, όπου είναι οι πρώτοι δάσκαλοι και το σπίτι είναι το πρώτο σχολείο, αλλά και αυτοί που είναι υπεύθυνοι για το δεύτερο σπίτι, δηλαδή οι δάσκαλοι μας, όπου εκεί είναι το δεύτερο σχολείο, έτσι, να φροντίσουμε γι' αυτό. Και τι είναι το διακύβευμα σήμερα. Το διακύβευμα σήμερα δεν είναι η ασφάλεια του πληροφοριακού συστημάτων κλπ. Είναι απειλούνται, είπατε πολύ σωστά όλοι, ότι απειλούνται οι κοινωνίες. Απειλούνται η συνοχή της κοινωνίας. Και κατ' ουσίαν απειλείται η ίδια η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γιατί φανταστείτε το οργανωμένο έγκλημα να επικρατεί και να επηρεάζει τις αποφάσεις που λαμβάνονται για τις κοινωνίες. Φανταστείτε τα προσωπικά δεδομένα που έχουν σε λάθος χέρια σε νέες ελίτ, οι οποίες δεν υπακούν σε καταστατικές και συνταγματικές, σε κανόνα δικαίου, στο κράτος του δικαίου. Οπότε αυτό είναι ένα πρόβλημα. Αυτό το επισημαίνει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα, γι' αυτό δίνει μεγάλη έμφαση στον κυβερνό χώρο, στον ψηφιακό μετασχηματισμό μαζί με τα θέματα περιβάλλοντος και άλλα θέματα στην ατζέντα. Και τι θεωρεί. Θεωρεί και για την αντιμετώπιση του κυβερνοεγκλήματος και την έννοια πρόθεσης της κυβερνοασφάλειας και την έννοια αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος είναι κοινά στη στρατηγική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά αυτό θα λέει και κάτι άλλο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να ενισχύσουμε αυτές τις ψηφιακές δεξιότητες. Στη χώρα μας σήμερα, πώς μπορούμε αυτό να το καταφέρουμε. Υπάρχει μια πολύ καλή προσπάθεια εκ μέρους του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Θεωρώ ότι θα πρέπει όλοι να αγκαλιάσουμε την Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών και τον παρακαλούσα στα link που ο Δήμος έχει κλπ. Να υπάρχουν οι σύνδεσμοι μαζί με αυτά που το Αρχηγείο της Αστυνομίας έχει επίσης πολύ καλή δουλειά, το Cyber Alert και το Cyber Kit, τα οποία είναι πιστοποιημένα προφίλ για να αντλήσουμε και εκεί πληροφορίες για αυτά τα θέματα. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που θα ήθελα να σας πω, τις εκθέσεις τις τελευταίες της Europol και του FBI, του Ομοσπονδιακού Γραφείου για τα θέματα του κυβερνοχώρου. Οι τελευταίες εκθέσεις δίνουν μεγάλη αύξηση του κυβερνοκλήματος. Μεγάλη. Μεταξύ αυτών έχουμε και θέματα διακίνησης προϊόντων, παρανόμων. 20% του οποίου πριν δύο εβδομάδες θα έδωσε η Europol στη δημοσιότητα αφορούν τις ουσίες αυτές, τις ψυχότροπες ουσίες και τα ναρκωτικά γενικότερα.
Θα πω χαρακτηριστικά ότι είπαμε προηγουμένως δεν είναι μόνο το εμφανές, αλλά είναι και το αφανές. Θα πω την περίπτωση Silk Road, μια πλατφόρμα που ήταν στο Darknet, στο σκοτεινό διαδίκτυο, το οποίο αντιμετωπίστηκε με επιτυχία, αλλά εδώ είναι η λέξη κλειδί. Είπε προηγουμένως πολύ σωστά ο Δήμαρχος για τις συνέπειες. Εάν εμείς δεν βοηθήσουμε, εάν οι αρχές που αντιμετωπίζουν, καλούνται να αντιμετωπίσουν σε δύσκολες συνθήκες και δείξουν συνθήκες, δεν δώσουν τα στοιχεία εκείνα και δεν συνεργαστούν αυτό, το τι προποθέτει από την ανθρώπινη πλευρά μας. Προποθέτει ενημέρωση. Πρέπει να γνωρίζουμε και να ξέρουμε ποιους θα συνεργαστούμε και ποιες διαδικασίες θα ακολουθήσουμε. Και εδώ θα παρακαλούσα να έχετε υπόψη σας την τελευταία προσπάθεια που έγινε εκ μέρους πάλι του Υπουργείου Ψηφιακής Κυβέρνησης για την πλατφόρμα που μπορεί να καταγγείλει κάποιος οποιοδήποτε έγινε στο κυβερνοχώρο, κυρίως απάτες διαδικτυακές, αλλά μεταξύ αυτών και θέματα τέτοια. Ευελπιστώ ότι αυτή η πλατφόρμα θα βελτιωθεί και ίσως, Πρόεδρε, να κάνουμε και σχετική πρόταση στο Υπουργείο να περιλάβει περίπτωση βελτίωσης, γιατί θεωρούμε ότι η κοινωνία των πολιτών μέσα από τις συνέργειες Δήμαρχε των φορέων πρέπει να είμαστε μια γροθιά μαζί απέναντι στο θέμα αυτό. Και κλείνοντας, θα σας έλεγα, νιώθω μεγάλη χαρά και είναι μάλιστα πρώτη φορά το παρουσιάζουμε εδώ δημόσια. Είχαμε μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη για το θέμα για το οποίο συζητάμε. Για έναν αγώνα τον οποίο προσπάθησα τα τελευταία χρόνια αθόρυβα, χωρίς φανφάρες και του κατοπτωσίας, το θέμα να υπογράψει η χώρα μας τη Διεθνή Σύμβαση για τα Φάρμακα στα ΔΙΕ, η οποία υπάρχει από το 2011, την οποία την υπέγραψαν άλλες χώρες και καλά έκαναν, όπως η όχι κοντινή μας Νιγηρία ή το Μαρόκο, αλλά και οι γειτονικές χώρες που το έκαναν. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ που ήταν προχθές την Ελληνική Σημαία στο Συμβούλιο της Ευρώπης να υπογράφει ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Δημοκρατίας την σχετική σύμβαση. Επίκειται η επικύρωση στο επόμενο διάστημα. Ξέρετε, η Διεθνή Σύμβαση από ένα στοιχείο της υπογραφής ακολουθεί να περάσει δηλαδή από τη Βουλή και να τεθεί σε εφαρμογή. Τι λέει αυτή η σύμβαση, με δύο λόγια. Ρυθμίζει το αρρύθμιστο χώρο, το ακατόμιστο χώρο των φαρμάκων που διακινούνται στο διαδίκτυο, δηλαδή το θέμα μας, το σημερινό. Άρα εδώ εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να ασκήσουμε την πίεση προς εκείνα τα στους ανθρώπους που αποφασίζουν αυτά τα πράγματα, να πούμε επισπεύστο να κρατήσουμε το χαμένο έδαφος. Είναι ένα θέμα το οποίο δυστυχώς αυτή η αγκύλωση γραφειοκρατική δεν έχει σχέση πολλές φορές και με τα πρόσωπα. Όπως λέω πολλές φορές και στα σχολεία, όπως είχα πάει στο κοντινό μας Καστελόριζο, μιλώντας στους μαθητές εκεί στα 17 παιδιά του Καστελορίζου, βεβαίως θα σταθούμε σε όλα τα σημεία της Ελλάδος. Σήμερα έχουμε το φαινόμενο της αστικοποίησης, της μεγάλης αστικοποίησης σε παγκόσμιο επίπεδο. Το 80% του πληθυσμού είναι μαζεμένο σε πόλεις με έναν τρόπο λίγο όχι τόσο προετοιμασμένο. Και ενώ ποια είναι η τραγική ειρωνία, ενώ οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών μπορούν να επιτύχουν το λεγόμενο διοικητικό ισοδύναμο, δηλαδή να εξυπηρετούμε από οποιοδήποτε σημείο της χώρας. Έτσι, και ολόκληρο να έχουμε ξεκινήσει τις πλατφόρμες αυτές είναι ακριβώς για να βοηθήσουμε την ακριβή Ελλάδα. Κλείνοντας για τα θέματα του, είπαμε, η έννοια του κυβερνοκλίματος συνδέεται με το χώρο με την Ελλάδα. Να πω το, δεν είπα το ένα συνθετικό, είπα τη λέξη κυβέρνητης. Δεν είπα στο κυβερνοέγκλημα, το cyber crime. Η δεύτερη λέξη προέρχεται από το λατινικό crimen. Στα ποινικά λέμε nullum crimen, nullum pene συνελέγγυα, δηλαδή η αρχή της νομιμότητας. Καμιά ποινή, καμιά τιμωρία που προηγουμένως δεν υπάρχει νόμος, ευτυχώς δεν υπάρχει νόμος, αλλά είναι από το αρχαίο ελληνικό και νεοελληνικό κρίμα και είναι κρίμα να μην το ξέρουμε. Όπως είναι κρίμα να μην ξέρουμε από τον προτεργάτη της ιδέας της πρόληψης, όταν ο πατέρας Ιαπηλικής που έζησε πάλι στο Αιγαίο. Και η λέξη κυβέρνητης για την ιστορία σημαίνει ο καπετάνιος, ο πιδαλιούχος, αυτός που είναι, πάει, μας πάει από ένα σημείο σε άλλο. Κλείνοντας να πω ότι τι πρέπει να γίνει στο διακάφτα από εδώ και πέρα. Να προχωρήσουμε την ατζέντα του 21ου αιώνα για τις ψηφιακές δεξιότητες που πρέπει να έχουν σήμερα τα παιδιά μας, αλλά και εμείς οι ίδιοι. Που για μας τους ίδιους μπορεί να σημαίνει αναβάθμιση αυτών των δεξιοτήτων. Αυτό σημαίνει περισσότερο φως σε ένα σκοτάδι που το φοβόμαστε πότε όταν δεν γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Άρα εδώ θέλει όλοι μας να βοηθήσουμε. Η εκπαιδευτική το ίδιο. Δεν μπορεί σήμερα το 2022 που τελειώνουν δίπλα είναι τα σχολεία, τελειώνουν σε λίγες μέρες τα σχολεία. Σήμερα οι μαθητές του γυμνασίου έχουν ένα βιβλίο γραμμένο το 2006. Δεν μπορώ να προδεχτώ σαν πολίτης. Σημαίνει δηλαδή ο καθένας πρέπει να ξεπεράσει τον εαυτό του. Από εκεί και πέρα, κλείνοντας, να δούμε και τις ανεξάρτητες αρχές
για να επισκεφτούμε τους δικτυακούς στόχους και αυτές μπορούν να μας δώσουν χρήσιμο πληροφορία στα πηγαία. Πάρα πολύ καλό αυτό. Πέρα και από την Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών, να πω η Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών αυτή την ώρα που μιλάμε έχει 294 μαθήματα διαθέσιμα. 34 θεματικές ενότητες, άρα μπορείτε ο καθένας να το δείτε. Επίσης, υπάρχει στην παρουσίαση, θα παρακαλούσα από πλευράς του Δήμου να μπορούν να αναρτηθούν τρεις καρτέλες οι οποίες δείχνουν με απλά βήματα πώς αναφέρουμε μια περίπτωση κύπελλου εγκλήματος, να το γνωρίζει ο καθένας, να είναι φιλικό προς τον πολίτη, άρα εδώ θα μπορούσε αυτό να λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά. Και κλείνοντας, θα έλεγα, απαιτείται για όλα αυτά τα θέματα όραμα. Το όραμα τι σημαίνει εικόνα. Και σε ένα μέρος που η εικόνα είναι ίσως πιο δυνατή η προσώπηση της πατρίδος μας, με την υπέροχη θεά της, νομίζω αυτό το όραμα θα μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα και να είναι συμβολικός, και αυτός ο συμβολικός είναι και αυτός ο λόγος που είμαστε παρουσία εδώ. Να υπάρχει βούληση, να υπάρχει στρατηγική. Το όραμα δεν είναι μόνο του. Θα θέλει στρατηγική. Έναν τρόπο πώς θα φτάσουμε τώρα. Να θέλουμε να έχουμε βούληση. Και χαίρομαι που το ακούω από φορείς μισθοποιητής κοινωνίας όπως εκφράζεται θεσμικά. Επίσης, κουλτούρα βιοειθικής. Θα πρέπει από τη μικρή ηλικία να μάθουμε για ποιο λόγο τις χρειαζόμαστε τις τεχνολογίες. Η λέξη τεχνολογία διεθνώς είναι technology. Είναι και τέχνη και λόγος. Αλλά έχει μέσα της τον άνθρωπο. Εάν δεν έχει ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα η τεχνολογία, δεν τη χρειαζόμαστε. Άρα, ο αγώνας εδώ έχει σημασία της αντιμετώπισης αυτό το πράγμα που στέφεται κατά του ανθρώπου. Καταλαβαίνετε ότι αναιρεί τον ίδιο το σκοπό της τεχνολογίας. Βεβαίως, συνεργασία, σύνερξη, συνέργειες. Βλέπετε, όλες οι σημαντικές λέξεις σημαίνουν να έχουν να ξεκινούν από εδώ. Έτσι, πέρα από το Δήμος και το Κρατών, το Δημόκραση ή το Εικόνων. Η θεσμική θωράκιση, όπου εντοπίζονται κενά, είπαμε προηγουμένως να κάνουμε προτάσεις πρακτικές. Η διάθεση πόρων, και ξεκινώ πάντοτε με τους πόρους εκεί που δεν χρειάζονται επιχειρήματα. Έτσι έμαθα στη ζωή μου κάποια πράγματα και θεωρώ ότι με τα λίγα μπορούμε να καταφέρουμε πολλά, δεν είναι πάντοτε θέμα χρημάτων. Και φυσικά σε όλα τα πράγματα να υπάρχει αξιοκρατία, διαφάνεια, δικαιοσύνη. Χωρίς αυτό το τρίπτυχο δεν μπορούμε να καταφέρουμε τίποτα. Εάν όμως έχουμε αυτά τα πράγματα, νομίζω θα είμαστε σε μια πολύ πλεονεκτική θέση, θα δώσουμε πραγματικά στη χώρα μας το όραμα και θα μπορούμε πράγματι να απολαύσουμε με θέα την ησυχία, και ησυχία την υπέροχη θέα αυτή και να τη μεταφέρουμε και να την πολλαπλασιάσουμε παντού. Σας ευχαριστώ πολύ. Ζητώ την κατανόηση με την έννοια της του τεχνικού προβλήματος. Συνεχίζουμε με την κυρία Ελένη Μπακούρη, πρώην προσταμένη του Τμήματος Ναρκωτικών του Γενικού Χημείου του Κράτους, με τίτλο παρουσίασης «Νέες ψυχοδραστικές ουσίες, τα ναρκωτικά του μέλλοντος». Ξέρει κανείς τα όπλα του εχθρού και μάλιστα τα καινούργια όπλα που πρόκειται να χρησιμοποιήσει εναντίον του εχθρός, γιατί μόνο τότε μπορεί να προστατευτεί. Αυτό θα κάνουμε μαζί σήμερα. Θα σας πω σήμερα για τα καινούργια όπλα του εχθρού, για τα καινούργια ναρκωτικά, που όπως ανέφερε και οι προηγούμενοι, κάποιοι τα λένε συνθετικά, κάποιοι τα λένε χημικά, κάποιοι τα λένε και νόμιμα. Θα τα πούμε όλα αυτά. Τώρα πια αυτά έχουν ονοματεπώνυμο και διεθνώς επίσημο. Τα λένε νέες ψυχοδραστικές ουσίες. Μαζί λοιπόν θα πούμε ποιες είναι αυτές οι ουσίες, τι κάνουν, πώς δρούν, πού φτιάχνονται και εν τέλει γιατί είναι τόσο πια επικίνδυνες. Αυτές λοιπόν οι ουσίες είναι ψυχοτρόπες, προφανώς ουσίες, με τη διαφορά ότι δεν υπάγονται στους διεθνείς νόμους περί ναρκωτικών, στη διεθνή νομοθεσία. Ποια είναι αυτή? Είναι οι συμβάσεις του ΟΗΕ. Δύο συμβάσεις, 61 και 71, μία για ναρκωτικά, μία για ψυχοτρόπες. Εκεί λοιπόν δεν υπάγονται. Και από αυτή την άποψη
είναι, να μην πω νόμιμες, είναι όχι παράνομες. Όμως, η δράση τους είναι τέτοια που είναι πιθανόν να έχουν κινδύνους, να αποτελούν κινδύνους και για την υγεία και για την κοινωνία. Και μάλιστα παρόμοιους με αυτούς που προκαλούν οι ήδη ελεγχόμενες ναρκωτικές ουσίες. Όσον αφορά την εμφάνισή τους, γιατί με ρωτήσετε με πώς είναι αυτές, πώς θα τις γνωρίσουμε πιθανόν, αν τύχει να τις δούμε. Δεν διαφέρουν από τα κοινά ναρκωτικά, τουλάχιστον όχι στη φυσική εμφάνιση. Μπορούμε δηλαδή να έχουμε και φυτικά μείγματα και σκόνες. Οι σκόνες μπορούν να διαλυθούν σε νερό και να γίνουν υγρά. Τα υγρά να ψεκαστούν σε φυτικό υλικό, παραδείγματι σε άλλη σκόνη και να γίνουν σπρέι. Μπορούν ακόμα να μπουν σε μια δυσκιοποιητική μηχανή και να γίνουν χάπια. Όπως ακριβώς και όλα τα υπόλοιπα ναρκωτικά. Δέστε εδώ, σε κάποιες φωτογραφίες, είναι πραγματικές υποθέσεις από κατασχέσεις. Βλέπετε πάνω δεξιά ένα φακελάκι το οποίο είχε μέσα ένα φυτικό υλικό, στο οποίο είχε προσθεθεί ουσία με σπρέι. Ένα άλλο φυτικό υλικό είναι ακριβώς από κάτω. Βλέπετε ότι φαίνεται αθώο σε πρώτη έτσι, όψη. Και από κάτω βλέπετε πάλι δύο σκόνες που είναι και αυτές συνθετικά ναρκωτικά, νέες ψυχοδραστικές ουσίες. Και μάλιστα σε όλες αυτές τις συσκευασίες, που θα δούμε κι άλλες μετά, αυτές δηλώνονται ως legal highs και αναφέρονται και έτσι διεθνώς. Legal highs θα πει νόμιμα εφοριστικά. Είναι αυτό που σας είπα πριν, ότι όταν πρωτοεμφανίζονται είναι εκτός νόμου. Άρα κάποιοι τα λένε νόμιμα και κυκλοφορούν έτσι. Υπάρχουν όμως και άλλες παραπλανητικές σημάνσεις πάνω τους και δηλώνουν κάποιες ότι είναι αποσμητικά χώρου, ότι είναι ποτπουρί, ότι είναι άλλα τα μπάνιο, ότι είναι λιπάσματα, φυτικές τροφές, καθαριστικά πισίνες, αντιδιαβρωτικά και ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Και μάλιστα κάποια γράφουν πάνω δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. Ενώ αυτός που τα αγοράσει προφανώς γνωρίζει ότι μόνο γι' αυτό προορίζεται. Δέστε δύο παραδείγματα, πάλι πραγματική υπόθεση. Είναι υπόθεση τελωνιακή. Ένα βαρέλι 25 κιλών, δεν ξέρω αν διαβάζετε αυτό που γράφει εκεί, γράφει επάνω ότι είναι λίπασμα για τον κύριο. Ήταν ένα νέο συνθετικό ναρκωτικό. Ένα φακελάκι, το οποίο είχε μέσα ένα φυτικό υλικό, που ήταν εμπλουτισμένο επίσης με κάποια νέα ψυχοδραστική ουσία. Βλέπετε ότι δηλώνεται ως ποτ πουρί. Ποια είναι όμως η δράση τους? Αυτό που κάνουν οι νέες ψυχοδραστικές ουσίες είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα που κάνουν και οι παραδοσιακές. Μιμούνται δηλαδή τη δράση των γνωστών παραδοσιακών. Δηλαδή, τα συνθετικά καναβινοειδή μιμούνται την κάναβη. Τα συνθετικά οπιοειδή μιμούνται την ηρωίνη έτσι και τη μορφή. Και μάλιστα κατατάσσονται με βάση αυτό. Κατατάσσονται δηλαδή ως αυτή η κατηγορία είναι τα συνθετικά καναβινοειδή, αυτή η κατηγορία είναι συνθετικές, για παράδειγμα, καρθινόνες, που είναι μια διηγευτική ουσία και ούτω καθεξής. Δέστε ένα σχηματάκι που έχει φτιάξει ο ΟΗΕ, το γραφείο του ΟΗΕ για τα ναρκωτικά και το έγκλημα, όπου εδώ φαίνεται, δηλαδή τα δύο μεγαλύτερα κομμάτια, που είναι περίπου το 1 τρίτο των νέων ψυχοδραστικών ουσιών, το καθένα τους, είναι τα συνθετικά καναβινοειδή και τα διηγευτικά ή συνθετικές καρθινόνες, που σας έλεγα προηγουμένως. Δέστε και ένα άλλο, και θα επανέλθω σε αυτό. Είναι μικρότερο, δεν είναι πάνω από 10% και είναι τα συνθετικά οπιοειδή. Είναι οι ουσίες που μιμούνται τη δράση ηρωίνης και μορφίνης. Θα ξανάρθουμε σε αυτό, σας το κρατάω για το τέλος. Το ιδιαίτερο όμως με αυτές τις ουσίες είναι ότι έχουν πάρα πολύ ισχυρή δράση. Πάρα πολύ σε σχέση με τις παραδοσιακές πάντα. Όπως είπαμε, όταν εμφανίζονται, δεν τις ξέρουμε και αν δεν τις ξέρουμε εμείς, δεν τις ξέρει ο νόμος. Άρα είναι αυτό που είπαμε. Μη, όχι, νόμιμες. Όχι παράνομες, συγγνώμη. Μπορούν δηλαδή να κυκλοφορήσουν ελεύθερα. Όμως, από τη στιγμή που θα γίνουν αντιληπτές, γίνεται αξιολόγηση από τους αρμόδιους φορείς, διεθνείς και εθνικούς, και μπαίνουν στον νόμο. Τι θα πει όμως αξιολόγηση? Για να μπουν σε καθεστώς αξιολόγησης, προφανώς έχει γίνει ένα περιστατικό τοξίκωσης, κάποια εισαγωγή σε νοσοκομείο, κάποιο περιστατικό στα επίγοντα, κάποιος θάνατος. Άρα το πρώτο κακό έχει ήδη γίνει όταν φτάσουμε στην αξιολόγηση. Και βέβαια, όταν μπει μία ουσία στους πίνακες, τους διεθνείς των ναρκωτικών, έχει ήδη φτιαχτεί η επόμενη, η οποία έχει μια πολύ πολύ μικρή διαφορά στο όριο, έτσι, ώστε να μην υπάγεται στον νόμο, να κάνει όμως ακριβώς το ίδιο. Και αυτό είναι συνεχές, κάθε μέρα. Και βεβαίως η κάθε χώρα διατηρεί το δικαίωμα να τις κατατάξει νομοθετικά σε όποιο πίνακα σοβαρότητας, ας πούμε, εκείνη επιλέγει. Πού
φτιάχνονται όμως όλα αυτά. Πώς διακινούνται, τι γίνεται, πώς φτάνουν τελικά στον τελικό καταναλωτή. Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο είναι μια υπηρεσία στην Ευρώπη που τι κάνει. Από όλα τα κράτη-μέλη μαζεύει όλες τις πληροφορίες για κάθε περιστατικό για αυτές τις ουσίες και τις διαχέει πάλι προς τα κράτη-μέλη. Αυτοί λοιπόν έχουν κάνει ένα σχηματάκι το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο και δείχνει ακριβώς πώς κινείται όλο αυτό. Λένε λοιπόν ότι αυτές παράγονται σε χημικές βιομηχανίες στον κόσμο, κυρίως σε Κίνα και Ινδία, είμαι σίγουρη ότι θα υπάρχουν κι αλλού, εκεί όμως φτιάχνονται σε πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες. Στην επόμενη φάση μεταφέρονται είτε αεροπορικά είτε με πλοία στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες προφανώς. Εκεί γίνεται επεξεργασία τους και συσκευάζονται σαν αυτά τα legal highs που είπαμε πριν, νόμιμα εφοριστικά δηλαδή, είτε σαν ελληνικές ουσίες, είτε σαν συμπληρώματα διατροφής, είτε με όλη εκείνη την παραπλανητική σήμανση που είδαμε προηγουμένως. Επειδή ακόμα δεν είναι παράνομα, πολλούνται ελεύθερα σε καταστήματα ψηλικών, έτσι, στα περίπτερα και στο ελεύθερο γενικά εμπόριο και διαδικτυακά. Και βέβαια φτάνουν κάποτε εξωτερικό καταναλωτή, ο οποίος είναι ο χρήστης και για τους οποίους χρήστες η Ευρωπαϊκή Ένωση στο παρατηρητήριο ξέρει ότι στατιστικά 8% των νέων έχουν δοκιμάσει τουλάχιστον μία φορά αυτές τις ουσίες. Το ακούσατε και προηγουμένως από τον κύριο Παπαδρόμου. Πάρα πολύ βασικός δρόμος διακίνησής τους είναι το διαδίκτυο. Γιατί εκεί υπάρχει η ασφάλεια και η ανωνυμία και του πολιτή και του αγοραστή. Και βεβαίως αντίστοιχα και το σκοτεινό δίκτυο, το Darknet. Πριν, όπως είπαμε, από την αξιολόγησή τους και πριν μπουν στον νόμο, κυκλοφορούν στο παράνομο εμπόριο. Υπήρχε εποχή που έβριζε και η ελληνική αγορά στα περίπτερα από τέτοια σκευάσματα. Τα χαρακτηριστικά ποια είναι, πέρα από την παραπλανητική σήμανση, είναι οι έντονες συσκευασίες, έτσι, έντονα χρώματα, εντυπωσιακά ονόματα, όλα εκείνα δηλαδή θα τα έκαναν, αν μου επιτρέπετε, πιασάρικα για τον τελικό καταναλωτή, που είναι ο χρήστης, που συνήθως είναι νέο άτομο. Δέστε μερικά παραδείγματα. Μαύρη μάπα. Παρέστηση. Κάποια που έχουν ονόματα ηρώων κόμιξ, νίντζα ή δεν ξέρω τι άλλο. Αυτό είναι από προθήκη καταστήματος, από βιτρίνα, που βλέπετε την ποικιλία, έτσι. Το ίδιο και εδώ. Και το πλήθος. Και για να μην σας δείχνω μόνο το εξωτερικού φωτογραφίες, και μια δικιά μας, είναι δημοσίευση σε ένα ειδησιογραφικό site το 2018, ήταν η εποχή που πραγματικά είχαμε πολλά περιστατικά τέτοια. Και όπου ουσιαστικά βλέπετε ότι σε κάποιο περίπτερο εντόπισαν τη λένε αρωματική κάναβη, ουσιαστικά ήταν φακελάκια με φυτικό υλικό, το οποίο είχε εμποδιστεί με συνθετικά καναβινοειδή. Και στην κάτω σειρά δείτε γράφει ως αποσμητικό χώρο. Ήταν η παραπλανητική σήμανση που σας είπα. Δηλωνόταν ως αποσμητικό χώρο. Είναι όμως αρκετές ώστε να αξίζει τον κόπο. Για να δούμε πόσες είναι. Πάλι τα δεδομένα μας είναι από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο, το οποίο έχει κάνει μάλιστα και ένα σκιτσάκι, όπου με διαφορετικά χρώματα τις κατανέμει ανάλογα με τις κατηγορίες που σας έδειξα προηγουμένως. Στο σύνολό τους ήταν το 2020 803 οι ουσίες αυτές. Η κύρια κατηγορία είναι τα συνθετικά καναβινοειδή, που το 2020 πάλι ήταν 209. Κοιτούσα πρόσφατα τα στοιχεία, νομίζω ότι έχουν φτάσει τα 237 μέχρι ώρας και είμαι σίγουρη ότι όταν θα φύγουμε από εδώ μπορεί να έχει βρει κάποιο. Η επόμενη κατηγορία είναι τα διαγευτικά που λέγαμε προηγουμένως, 156, και θα κάνω και εδώ πάλι μια μικρή αναφορά στα συνθετικά οπλοειδή που πάλι είναι λίγα, κάτω από 10%, όμως έχουν ιδιαίτερη σημασία. Και σας το κρατώ για το τέλος. Κάθε χρόνο, από το 2015 και μετά, ανοιχνεύονται στην αγορά πάνω, μάλλον σχεδόν 400 ουσίες από αυτές, τις οποίες όμως δεν τις βλέπουμε για πρώτη φορά, τις έχουμε ήδη ξαναδεί. 400 το χρόνο. Και αν μιλήσουμε για ποσότητες, το 2019 στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι συνολικές κατασχέσεις σε αυτές τις ουσίες, που κυρίως ήταν μορφή σκόνης, ήταν 2 τόνοι. ...22.070 κατασχέσεις ουσιών το 2019.
και το 2020 46 ουσίες εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στην Ευρώπη. Για να δούμε και τα δικά μας. Το 2019 είχαμε 39 υποθέσεις κατασχέσεων, το 2020 46 υποθέσεις κατασχέσεων και το 2021 δεν το έβαλε γιατί δεν έχω δημοσιοποιηθεί ακόμα τα στοιχεία, όμως ξέρω ότι είναι περίπου 70. Έτσι, 39, 46, 70. Αυξητική τάση στις κατασχέσεις, άρα και στις διακινήσεις, άρα και στη χρήση προφανώς. Και το 20 είχαμε 8 ουσίες από αυτές που εμφανίστηκαν για πρώτη φορά. Τότε είναι τα αυτά. Και τι τελικά αυτές είναι τόσο επικίνδυνες. Γιατί καταρχήν έχουν μια πολύ μεγάλη ποικιλομορφία. Όπως είπαμε, συνεχώς φτιάχνονται καινούργιες. Με το που θα ελεγχθεί η μία, είναι έτοιμη η επόμενη, πιθανότατα και η μεθεπόμενη. Δεν τις προλαβαίνουμε ούτε καν να τις δούμε κάποιες φορές στην παράνομη διαφορά. Όπως είπαμε, μιμούνται τη δράση των παραδοσιακών ναρκωτικών. Ο χρήστης δηλαδή, που παίρνει μια ουσία, νομίζει ότι παίρνει την παραδοσιακή, γιατί έχει ένα παρόμοιο αποτέλεσμα, δεν ξέρει όμως τι παίρνει. Και αν έχει πάρει ήδη ένα συνθετικό, δεν το ξέρει. Έχουν ισχυρότατη δράση, η οποία είναι πολλαπλάσια από τις παραδοσιακές. Να σας πω για τα συνθετικά καναβινοειδή, ο μέσος όρος δράσης τους είναι 37 φορές παραπάνω από την κάναβη. Είναι και μερικά τα οποία έχουν 100 και 150 φορές. Αν δεν πάμε στην κατηγορία που σας έδειξε, εκείνη τη μικρή κατηγορία, που είναι όμως πολύ σημαντική, που είναι τα οπιοειδή, που κάνουν την ίδια δράση με τη μορφίνη και την ηρωίνη, εκεί μιλάμε για χιλιάδες φορές πάνω. Πιο δραστικές. Ευκολία στη διακίνηση. Είπαμε ότι στην αρχή παρακάμπτουν την νομοθεσία με το να είναι εκτός νόμου μέχρι την αξιολόγηση. Επίσης, το ότι είναι τόσο δραστικές σημαίνει ότι χρειάζεται μικρότερες ποσότητες. Μια μικρή ποσότητα είναι πολύ πιο εύκολο να την κρύψει κανείς και να την διακινήσει. Και τέλος είναι και το διαδίκτυο που βεβαίως ευνοεί όλα αυτά. Και βεβαίως η υψηλή τοξικότητα. Το ότι είναι τόσο πολύ δραστικές, το ότι μιμούνται, τους δίνει την ευκαιρία να αναπτυχθούν και να υποκαταστήσουν τις παραδοσιακές. Το ότι είναι τόσο πολύ ισχυρές, τις κάνει, αν ένας χρήστης που παίρνει την όποια δόση, πάρει ίδια δόση από αυτή την ουσία, είναι απολύτως βέβαιο ότι θα έχει φαινόμενο υπερδοσολογίας. Και πολύ πιθανό να πεθάνει ακόμα και με την πρώτη χρήση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2020 αναφέρθηκαν 53 θάνατοι από τη συγκεκριμένη κατηγορία ουσιών. Αυτό είναι ένα σκιτσάκι που έχουν φτιάξει οι δύο εξαρτητικών τη Σιγκαπούρη συγκεκριμένα, το οποίο είναι όμως πολύ παραστατικό. Δείχνει τι μπορεί να προκαλέσουν αυτές οι ουσίες. Που ξεκινάνε από σοβαρές δηλητηριάσεις μέχρι μοιραίες τοξικές αντιδράσεις, θάνατο δηλαδή. Έτσι, μπορούν να κάνουν παράνοια, παρεστήσεις, καρδιακά προβλήματα, νεφρικές ανεπάρκειες και σπασμούς, που το καθένα από αυτά από μόνο του μπορεί να προκαλέσει μόνιμες βλάβες και βεβαίως να οδηγήσει στο θάνατο. Και τελειώνοντας, θέλω να σας δείξω κάτι. Αυτό που σας είπα για τα συγκριτικά οπιοειδή. Αυτό είναι ένα σχήμα που έχει κάνει το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για να δείξει πόσο πολύ δραστικές είναι συγκεκριμένες ουσίες. Έχει βάλει λοιπόν στα σωληνάκια που βλέπετε την ποσότητα της ουσίας από κάποιες τυχαίες ενδεικτικές ουσίες, η οποία απαιτείται για να φτιαχτούν 10.000 δόσεις. Θα πάρω τυχαία δύο. Ας πούμε η κοκαίνη. Για να φτιάξουμε 10.000 δόσεις κοκαίνης, θέλουμε ποσότητα 200 γραμμάρια. Και τώρα θα πάρουμε μία από αυτές τις ουσίες, τα οπιοειδή που σας είπα, τα συνθετικά. Λέγεται καρφεντανίλη, το όνομα δεν έχει σημασία. Για να φτιάξουμε λοιπόν 10.000 δόσεις από αυτή την ουσία, θέλουμε 1/10 του γραμμαρίου. Καταλαβαίνετε ότι η δόση είναι αόρατη διαγυμνού οφθαλμού. Πόσο μάλλον η τοξικότητα, έτσι. Και να σας πω επίσης για αυτά, ότι ακριβώς επειδή έχει βρεθεί ότι απορροφώνται και από το δέρμα, δεν κινδυνεύουν μόνο οι χρήστες, κινδυνεύουν μόνο όμως και όλοι όσοι υπησέρχονται στη διαχείρισή τους. Αστυνομικοί, τελωνιακοί, γενικά διοπτικοί υπάλληλοι, τα σκυλιά της αστυνομίας αν θέλετε, έτσι, οι αναλυτές στα εργαστήρια που θα τα αναλύσουν, τα εκδρομικοί υπάλληλοι στη διακίνηση μέσω διαδικτύου και σε όλη αυτή την αλυσίδα. Να σας δείξω λοιπόν, αυτό είναι ένα alert που εξέδωσε το DEA, η Αμερικάνικη Υπηρεσία Δίωξης, όπου ουσιαστικά μιλάει για τις ουσίες αυτές, προειδοποιεί τους υπαλλήλους, τους αξιωματικούς, έτσι, και λέει μάλιστα ότι αυτή η ουσία που σας έδειξα προηγουμένως είναι 10.000 φορές ισχυρότερη από τη μορφίνη. Και δίνει οδηγίες προφύλαξης που πρέπει να λαμβάνει το προσωπικό.
Να σας πω επίσης ότι πάρα πολλές υπηρεσίες, κυρίως στο εξωτερικό, που έχουν τονότερο πρόβλημα από ό,τι στην Ευρώπη με αυτές τις ουσίες, είναι εξοπλισμένες και με kit ενδοφλέβειας ένεσης αντίδοτου. Γιατί θα τόσο γρήγορα και τόσο μικρή ποσότητα, λέγεται ότι ένας φόβος άμμου από αυτήν την ουσία είναι θανατηφόρα. Τόσο πολύ δραστικό είναι και τόσο πολύ τοξικό. Και όχι μόνο αυτό. Πού καταλήγουμε λοιπόν? Καταλήγουμε ότι το τοπίο με τις νέες αυτές φυτοδραστικές ουσίες αλλάζει ταχύτατα. Όσο αλλάζει και η σύνθεσή τους, όσο αλλάζει και ο αριθμός τους και η έκτασή τους, η αύξησή τους. Οι προκλήσεις επομένως αυξάνονται σε όλα τα επίπεδα και για όλους όσοι εμπλέκονται με τον έλεγχο τους. Οι ενδείξεις όμως δυστυχώς είναι ανησυχητικές. Είδατε ότι παντού υπάρχει αυξητική τάση. Αυτό επομένως που χρειάζεται είναι ενισχυμένη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Είναι συντονισμένες δράσεις σε όλα τα επίπεδα. Και τελευταία, χρειάζεται ενημέρωση. Η ενημέρωση η οποία στοχεύει στη συνειδητοποίηση του κινδύνου. Δεν θέλουμε απλά γνώση του κινδύνου, θέλουμε συνειδητοποίηση. Γιατί εδώ δεν μιλάμε μόνο για την εξάρτηση, που είναι από μόνη της ένας πάρα πολύ σοβαρός κινδύνος. Μιλάμε και για θανατηφόρες ουσίες. Μιλάμε για κίνδυνο θανάτου. Μόνο έτσι θα περάσουμε στην προστασία. Και στα δύο τελευταία είναι εκεί που στοχεύουμε κι εμείς μέσα από τη δράση και τη συνεισφορά της ομάδας μας. Τελειώνοντας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Θα συνεχίσουμε με τον κύριο Ιωάννη Καλιάτσο, ιατρό καρδιολόγο και την πρόεδρο του Ινστιτούτου μας, με τίτλο παρουσίασης «Κοκαίνη, η άγνοια σκοτώνει». Ήταν δύο, αλλά ήταν ο κύριος αυτός.
ο οποίος δεν μπορέσει να τον γυρίσει μετά από 35 λεπτά ανάνυψη, όλη η ομάδα των γιατρών, ακόμα και φυσιολόγων, δεν γύρισε ποτέ. Το μυστικό το πήρα μαζί μου, εννοείται δεν ξέρετε ούτε εσείς ποιος είναι, ούτε κανένας άλλος. Δεν το είπα ποτέ, όμως μέσα μου μέχρι σαν τεράστιο γιατί, το οποίο χάθηκε στο βάθος του χρόνου. Έτσι λοιπόν είπα να μιλήσω για την κοκαίνη και να ξεκινήσω με αυτόν τον σιδηρόδρομο που δεν έχει κανένα νόημα και να στο πω δεν το θυμάστε. Στην ουσία αυτό που να θυμόμαστε είναι ότι είναι ένα αρχαίο ναρκωτικό το οποίο κρύφτηκε πολύ καλά στις μούμιες στα βάθη της Λατινικής Αμερικής. Είναι χαρακτηριστικό ότι βρίσκαμε μούμιες Περουβιανές ή οτιδήποτε άλλο από τη χώρα της Λατινικής Αμερικής, οι οποίες είχαν διωγγωμένα τα μάγουλα. Από τι? Από τα φύλλα κόκκας που μας σώσαν. Ήταν πολύ συνηθισμένη ενέργεια αυτών των λαών να μασούν φύλλα κόκκας για να αντέξουν το υψόμετρο και να αντέξουν τον πόνο ή τις κακουχίες που έχει η ζωή αυτής της χιλιετίας των αιώνων. Στην πορεία ήρθαν οι Ισπανοί και μπήκαν μέσα στη Λατινική Αμερική στα γρήγορα, οι οποίοι βρήκαν αυτούς τους λαούς, ξέρετε, πήγε και η ιστορία με τη μαγεία και λέει αυτή είναι μάγοι. Κάτι τους δίνει υπεράνθρωπες δυνάμεις, όπου δαιμονοποίησαν την κοκαίνη μέχρι που κατάλαβαν ότι κάτι γίνεται με αυτή την ουσία και βάλαν 10% φόρο στη σοδειά τους. Σου λέει καλό να πάρουμε κι εμείς από αυτό. Μεταφέροντας και με καράβι την κοκαίνη στην Ευρώπη, με σκοπό να τη μελετήσουν. Και ξεκινάει η μελέτη και η σχόληση της κοκαίνης στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Μπαίνοντας λοιπόν στα γρήγορα σε μια αναδρομή, θα σας πω πολύ απλά ότι έγινε αντικείμενο έρευνας από όλες τις ομάδες. Από ψυχιάτρους, από γιατρούς, από ανθρώπους που θέλουν να βρουν κάποιο αναισθητικό για τις επεμβάσεις τους, από όλες τις εταιρείες, από όλες τις ομάδες. Έφτασα σε σημείο συνεργάτης του Φρόιντ να κάνει ειδικό πείραμα και να βάζει κοκαίνη στο μάτι του και να τρυπάει το μάτι του με μικρές μελόνες για να δείξει την αναισθητική. Επίσης, μπορούσε να πούμε ότι ανακούφιζε από κάποιους ανθρώπους που ήταν εξαρτημένοι στη μορφήνη κάποιο καιρό. Μελετήθηκε πάρα πολύ από γιατρούς για τον πόνο και για κάποιες άλλες, τέλος πάντων δεν έχει νόημα να επεκταθούμε, αλλά το βασικότερο είναι ένα. Μπήκε στη ζωή μας. Πώς μπήκε στη ζωή μας? Έρχονται οι εργοδότες του 1910-1920 και τι λένε? Έχω μαύρους εργάτες. Αυτή η ουσία τους δίνει δύναμη. Δεν καταλαβαίνουν τη φτώχεια, τον πόνο και οτιδήποτε άλλο περνάνε. Δώστε τους κοκαίνη. Και δίνεται και ενθαρρύνεται κοκαίνη στους πρώτους εργάτες κάπου εκεί, το 1910-1920. Και επεκτάθηκε αυτό. Και το πήρε το κοκαίνη. Και ποιος το πήρε? Το πήρε ο γερμανικός στρατός, το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, φτιάχνοντας μια ουσία, ένα φάσμα ουσιών, το οποίο οδηγούσε στον υπερστρατιώτη, όπως λεγόταν. Έχοντας λοιπόν αυτά στο μυαλό, η κοκαίνη και μπαίνοντας και στην Αγγλία και μπαίνοντας και στην Coca-Cola, γιατί η Coca-Cola την έβαλε μέσα ως πρώτα φύλλα κόκας, έτσι, και μπαίνοντας σε κάποια κρασιά, η κοκαίνη εισχώρησε κανονικά στη ζωή μας. Ήταν θέμα χρόνου να ξεφύγεις από την πυρκαγιά. Όταν λοιπόν άκουσαν οι άλλοι μια ουσία η οποία δίνει, δεν ξέρω κύριος, είναι ίσως ένα πλήκτο πρωτικό, αλλά ίσως αν είναι μια ουσία η οποία δίνει υπεράνθρωπες δυνάμεις, έντονη σεξουαλική διέγερση, σεξουαλικές δυνατότητες και όλη την κάμα μιας ουσίας που σε πάει σε ένα φοβερό κόσμο, τότε φτάνουμε στο σημείο και μπαίνει στη ζωή μας. Και γίνεται η πρώτη έξαρση της κοκαίνης, το 1970 και το 80, όπως συνυπασμένη με μουσικές πλέον, όπως ήταν δίσκο τότε, δεν φταίει η μουσική βέβαια, μπαίνει ακριβώς μέσα στη δική μας ζωή. Και την παίρνουν όλοι οι άνθρωποι που μπορούν να την πάρουν. Την παίρνουν οι νέοι, που χτυπάει κυρίως σε 19-45 την ηλικιακή ομάδα, την παίρνουν τα παιδιά, τα νεότερα παιδιά, ακόμα και μεγαλύτεροι άνθρωποι. Να πούμε ότι επειδή διεκδικούσαν και οι φτωχές τάξεις το μερίδιό τους αυτή την ουσία την θεματουργή, έγινε το κράκ. Εισπνεούμενη κοκαίνη, εξού και ο ήχος κράκ είναι από τον ήχο που σπάει την ώρα που θεμένεται, και μπήκε στη ζωή και των φτωχότερων στρωμάτων, οι οποίοι ξεκίνησαν να εισπνέουν αυτή την κοκαίνη με αυτή τη μορφή. Σου λέει γιατί εγώ δεν έχω αυτή την ουσία να μου δίνει τη δύναμη. Κανείς δεν ξέρει όμως ότι με βάση κατάλογο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η κοκαίνη, το κράκ είναι στην τρίτη θέση κινδυνότητας, πέμπτη θέση είναι η κοκαίνη
και πρώτη, ένα γνωστό σε εισαγωγικά και μη ναρκωτικό, το αλκοόλ. Για κάποιους που υποτιμούν το αλκοόλ. Το 10% των Αμερικανών έχει δοκιμάσει έστω και μια φορά. Και μέχρι 80% αύξηση, το οποίο το νούμερο ακόμα είναι σε διαπραγμάτευση, οπότε μην το κρατάτε, αλλά αυτά τα νούμερα βγήκανε σήμερα με 4 διαφορετικά πληροφορίες, έχουμε στις ναρκωτικές ουσίες και στην κοκαίνη. Στην καραντίνα. Και πάμε τώρα αυτό που θέλουμε να πούμε δύο πράγματα. Τι κάνει κοκαίνη. Κοκαίνη και το κράκ, η κοκαίνη όμως, κρατάει πολύ λίγο. 15 λεπτά, 60 μέχρι 60 περίπου. Σε κάθε άνθρωπο διαφορετικό. Τι θέλει ο άνθρωπος να ξανανιώσει αυτό το συνέστημα. Εξού και ο εθισμός. Τι αισθάνεται ο άνθρωπος εκείνη την ώρα. Έχει αυτό που είπαμε το αίσθημα ότι είναι κάτι. Αισθάνεται πολύ, πολύ όμορφα, αισθάνεται πολύ έντονα τα πάντα. Αισθάνεται μια ευεξία, μια χωρίς κούραση. Αδυνατίζει πολλές φορές στην χρόνια χρήση. Και σου λέει ο άλλος κάτω, γιατί να μην πάρω κοκαίνη. Αφού μου τα δίνει όλα. Αδυνατίζω. Σεξουαλικά είμαι ενεργός. Προχωράω τη ζωή μου μπροστά και χωρίς να κουράζομαι. Για ποιο λόγο να μην πάρω κοκαίνη. Είπαμε ότι είναι ο δαίμονας με την αγγελική μορφή και στην οξία χρήση του. Μπορεί να κάνει αστείο το καρδιακιακό του, το οποίο θα αναλυθεί. Είναι, κάνει τα εξής: παρεστήσεις, εφίδρωση, ξηροστομία, λίγο το κακό ενδιαφέρον, κλεισμό, ψευδεστήσεις, σπασμούς και κατάθλιψη. Ακόμα υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πηδήξει από βεράντες. Νομίζοντας ότι έχουν ξεφύγει το μυαλό του και ανοίγει κάποιες άλλες πόρτες. Ο καρδιακός λοιπόν έχει μια πολύπλευρη δράση, την οποία δεν έχουμε σε κάθε άνθρωπο διαφορετικό. Στην χρόνια χρήση όμως τη γλίτωσε κάποιος. Κάνω τον καρδιακό 10 φορές το χρόνο, δεν πάθαινε τίποτα. Ωραία. Χρόνια χρήση. Χωρίς τον καρδιακό. Εμόπτυση, άσθημα, δύσπνοια, κατάθλιψη, αϊπνία, ενδοκρινολογικά, όλα τα αυτοάνωσα, χρόνια ενεπική ανεπάρκεια, καταστροφή του ηρουνικού διαπράγματος, αγκιακά, εγκεφαλικά επεισόδια. Και άλλα τόσα. Αυτή η αθώα σκόνη που έχει μπει στη ζωή των παιδιών και στη ζωή όλων μας. Και πάμε τώρα στο πεδίο. Καλά, όλα αυτά που μας είπες, ωραία, τα 80% δεν μας νοιάζουν ούτε η ξεροστομία, ούτε η εφίδρωση και τι έγινε. Τι μπορεί να πάθει, μπορεί κάποιος ένας υγιής να πάθει καρδιά και με ποιο λόγο, με ποιο μηχανισμό. Καταρχήν οι περισσότεροι άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι έμφραγμα δεν παθαίνουμε από τις στενώσεις των αγγείων που είναι 80%, αλλά παθαίνουμε από τις μικρές πλάκες, το μικρό ας πούμε βρώμικο στοιχείο που κάθεται πάνω σε αρτηρίες, οι οποίες πάνε. Ένας φυσιολογικά υγιής άνθρωπος, ο οποίος είχε περάσει τα σκοπόσεως ή στρες έκο πριν από 2 μήνες, μπορεί, αν έχει μια μικρή πλάκα, να σπάσει. Και αυτό οδηγεί στο έμφραγμα. Τι κάνει η κοκαίνη εκείνη την ώρα που την παίρνεις? Έχει απότομη αύξηση αρτηριακής πίεσης. Η αρτηριακή πίεση αυξάνεται με ένα βαθμό που δεν είναι αποδεκτός. Μπορεί να δεις υπερβολικές πιέσεις, οι οποίες οδηγούν σε ρήξεις αγγείων, σε 1000 πράγματα. Ξεκινάμε λοιπόν από απότομη αύξηση αρτηριακής πίεσης. Και συνεχίζουμε σε ένα πολύ άσχημο, το οποίο είναι η κύρια αιτία θανάτου από κοκαίνη, και είναι οι θανατηφόρες αριθμίες. Οι θανατηφόρες αριθμίες στην οξία, σας λέω, χρήση, έρχονται γιατί εμείς ανεβαίνει πολύ γρήγορα ο καρδιακός ρυθμός ξαφνικά, η καρδιά ρουφάει, ζητάει να ρουφήξει το αίμα για να αντέξει αυτό το φόρτο που έχει να κάνει, μπαίνει σε μια διαδικασία υπερέργου και εκείνη την ώρα γίνεται η πρώτη αριθμία. Ποια είναι η αριθμία χειρότερη? Η κοιλιακή ταχυκαρδία. Πού οδηγεί η κοιλιακή ταχυκαρδία, αν είναι? Στην κοιλιακή μαρμαρική. Ασύμβατη αριθμία για τη ζωή. Σε υγιή άνθρωπο, σε απόλυτα υγιή άνθρωπο. Δεν μιλάω για του ανθρώπου που έχουν ήδη ιστορικό καρδιάς. Και πάμε στην τρίτη. Και σοβαρότερη, είναι το έμφραγμα του μυοκαρδίου. Σας ξαναλέω ότι έμφραγμα του μυοκαρδίου παθαίνεις όχι μόνο από τη στένωση 100%, αλλά από κάποιες μικρές πλάκες που θα σπάσουν. Τι κάνει το καίνι, δώσε μου 160 σφίξεις αίμα να τρέξω. Ναι, αλλά τα αγγεία έχουν γίνει κορδόνι από την αγγειοσύσταση που κάνει το καίνι. Άρα εγώ ζητάω να σηκώσω βάρος 100 κιλό στο χέρι μου με ένα χεράκι τόσο. Και η καρδιά κρατάει. Και παθαίνει το έμφραγμα. Σε υγιή. Σε υγεία. Σε χρόνια παρενέργεια, για να μην μπούμε στις διαδικασίες αυτές, έχουμε επίσης εξίσου σοβαρές παρενέργειες για το καρδιακό,
όπως είναι η άποψη του μεριά της καρδιάς. Η καρδιά οφείλει να είναι λεπτή και με καλό βάρος. Η μεγάλη καρδιά του αθλητή, μην την μπερδεύουμε όλοι, είναι η μεγάλη καρδιά που επασύρει σε αθλητική δραστηριότητα και δεν έχει καμία συμπαθολογία από τις φορές. Η μεγάλη καρδιά ενός ανθρώπου, μη αθλητή, χάνει όλο το σχήμα της και, και τον αγώνα που κάνει να ανταπεξέλθει σε οτιδήποτε υπάρχει στην καθημερινότητα. Άρα είναι πολύ άσχημο να μεγαλώνει ο όγκος της καρδιάς ενός ανθρώπου από την κοκαίνη και να οδηγεί σε καρδιακή ανεπάρκεια. Με τον ίδιο τρόπο συμβαίνουν και οι αριθμίες. Από τη μεγάλη αυτή αύξηση του μεγέθους και όλη τη δομή της καρδιάς. Οδηγούμαστε σε αθερωμάτωση, δηλαδή ακόμα και άνθρωποι που δεν έχουν αθερωματικά υγεία, δηλαδή αθερωσκή, δηλαδή δεν έχουν αυτό το πουρί που λέμε στα υγεία, θα αποκτήσουν αυτό το πράγμα. Και σε μεγάλες αγκιακές στενώσεις, καροτίδες, αορτή, έχουμε ρήξη αγκίων, γιατί γίνονται ακόμα πιο έντονα στα αγκία. Η κοκαίνη όμως, τελειώνοντας καρδιακό, λειτουργεί και ως γέφυρα για ναρκωτικά. Είναι η ουσία των φάρμακων. Συνδυάζεται με όλο το φάρμακο των ναρκωτικών. Όπως επίσης και στην πιο επικίνδυνη εκδοχή έχουμε το φοβερό και τρομερό πλέον που είναι αντικείμενο έρωτα. Συζητούσα με την κυρία Βακούρη εχθές, η οποία είναι εξαιρετική τιμή και μόνο που κάνω τη συζήτηση μαζί της για τη χημεία. Κοκαϊθυλένιο λέγεται. Και είναι η ουσία που διαμορφώνεται από την ένωση του αλκοόλ, της εθυλικής αλκοόλης με την κοκαίνη. Μέχρι τώρα νομίζαμε ότι το ένα παλιά ήταν και ότι ο ένα είναι το άλλο, και όμως αυτό σκοτώνει το μεγαλύτερο ποσοστό των νέων που πεθαίνουν από ευνίδιο θάνατο. Γιατί δημιουργείται μια νέα ένωση, η οποία είναι 10 φορές πιο τοξική από την ίδια την κοκαίνη. Και επίσης ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει τι κάνει. Πίνει αλκοόλ, πίνει κοκαίνη. Πίνει αλκοόλ, πίνει κοκαίνη. Και αισθάνεται ότι το ένα ανοίγει το άλλο. Δεν ανοίγει το άλλο. Προστίθενται μαζί, είναι μαζί και οδηγούν σε ένα απίστευτη ουσία η οποία οδηγεί σε πλήθο θάνατο πολλές φορές. Τελειώνοντας έτσι αυτό και πριν μπούμε στα συμπεράσματα, να σας πω ότι το 9% είναι πλήθο θάνατο που δεν βρίσκει ιατροδικαστές. Ιατροδικαστές τι έχουν, οφείλεται στην κοκαίνη και ποτέ δεν ανακαλύπτεται. Και το 1/3 των ασθενών που ήρθαν στα αμερικανικά επίγοντα κάτω των 35 με πόνο στο στήθος είχα κάνει χρήση κοκαίνης λίγο πριν. Το 1/3, όχι το 2%. Πάμε τώρα στο τέλος που θέλω να σας πω. Αν κάποια στιγμή άκουγαν 100 άνθρωποι ότι φίλε Γιάννη, η κοκαίνη μπορεί να σκοτώσει ακόμα και εμένα που είμαι υγιής, που είμαι αθλητής, και μπορούσαμε να τους πούμε ναι φίλε, μπορεί να σκοτώσει. Μπορούσαμε να είχαμε πείσει 3 ανθρώπους από τους 100. Ίσως και να μπορούσαμε. Εγώ προσωπικά έπεισα ένα φίλο παπλητή. Άρα σπάμε το μύθο. Ο μύθος πρέπει να σπάσει αυτή τη ουσία. Πάμε πιο κάτω. Είχαμε το απόγευμα ο στρατηγός που δεν με ξεπερνάει στο περπάτημα. Ξεκινάει να το αλλάζει και φτάνει στο πέραμα. Και μου λέει πάμε να περπατήσουμε μαζί. Το ίδιο πρωί παίρναγε ένα αυτοκίνητο δίπλα μου και άκουγα κάτι στίχους και εμείς είχαμε ραπ, και εμείς είχαμε τραπ, και εμείς είχαμε ουσίες, και εμείς είχαμε... Αλλά αυτό που γίνεται στις μέρες μας, με αυτά τα τραγούδια που κυκλοφορούν ελεύθερα, σε ένα κράτος που μαστίζεται από την κρίση, αυτές οι αηδίες που ακούγεται, έχω κόπο στο τραπέζι μου και κοκαίνη και δίνω ένα, θεοποιώντας τους έμπορους ναρκωτικών, και τα ναρκωτικά και το ακούμε εμείς και τα παιδιά μας βάζοντας στο κάδρο της ζωής τους ότι ο ναρκέμπορος είναι κάτι φοβερό, είναι ο γκάγκστερ της παλιάς περιόδου και εμείς οφείλουμε να πατήσουμε αυτόν τον δρόμο, είναι απίστευτο αυτό το πράγμα, το ξαναδεί. Και τότε έρθει η πρόταση του στρατηγού. Μου λέει ξέρω ότι δεν έχουμε χρόνο, ξέρω ότι και εσύ δουλεύεις, μπορείς να αφιερώσεις ώρες δίπλα μου να κάνουμε μια αλλαγή. Ακόμα και για 10 παιδιά, όπως είπε και προηγουμένως. Εγώ όταν σε καλή ώρα αποδείσαι, σε καλή ώρα αποδείσαι. Δεν έχεις δεύτερη επιλογή. Έτσι συμμετείχα. Ελπίζω να σαν πρώτη. Ήταν εξαιρετική τιμή που ήρθαμε εδώ για πρώτη φορά. Και θα ήθελα να μας μεταφέρετε την ενέργειά σας από το νησιού για να προχωρήσουμε από εδώ και πέρα. Γιατί είναι μεγάλα τα στόχοι μας. Μπορεί να είναι μικρά τα αποτελέσματα μερικά παιδιά, αλλά για κάποιους δεν είναι νούμερα, αυτό θέλω να σας πω. Λέμε για νούμερα,
δεν υπάρχουν νούμερα. 55 νεκροί, 40 νεκροί που είπε η Ελένη, 30 νεκροί, μα τι είναι αυτή η νεκροί. Ξεχνάμε και τους άλλους νεκρούς. Ξεχνάμε πόσοι παίρνουν κοκαίνη και βγαίνουν το αυτοκίνητο και σκοτώνονται στον δρόμο. Ξεχνάμε πόσοι δεν έχουν διαγνωστεί ότι έχουν πάρει κοκαίνη και πεθαίνουν στον ύπνο τους. Άρα είναι πολύ νεκροί. Δεν είναι ακριβώς τόσο λίγα τα άτομα, αλλά και αυτά να είναι, είναι 50 άδειες καρέκλες ένα σπίτι. Είναι 50 γονείς που φεύγουν μαυροφορεμένοι από μια κηδεία. Ενός ανθρώπου μπορούσε να γίνει τα πάντα στη ζωή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζουμε με την κυρία Θεοδώρα Φούντα, κοινωνιολόγο και πιστοποιημένη coach, με τίτλο παρουσίασης ψυχική ενδυνάμωση εφήβων ως μέσο προστασίας κατά των ναρκωτικών. Έλα και καλά μαζί μας. Τώρα,
στο δεύτερο στάδιο που είπα και πριν στον πειραματισμό, δεν το λακταράνε ακόμα, δεν τους έχει γίνει ανάγκη. Απλά βρίσκονται και θέλουν να είναι high, να είναι μοντέρνοι και να δοκιμάζουν. Όταν αρχίζει όμως η πιο κανονική χρήση, τότε αυτή η ουσία αρχίζει να έχει όλες τις αρνητικές συνέπειες στο σώμα που περιγράφησαν και προηγουμένως από συναδέλφους. Τώρα, στο στάδιο της εξάρτησης, η εξάρτηση είναι, προσέξτε για τη διαφορά, είναι μόνο φυσική και η φυσική εξάρτηση αντιμετωπίζεται πιο εύκολα. Εκεί βέβαια αρχίζουν τα συμπτώματα, το παιδί απομονώνεται, γίνεται ευερέθιστο, στο νευρικό και πολλά άλλα που θα πούμε στη συνέχεια. Έρχομαστε όμως στο στάδιο που είναι η κανονική εξάρτηση, όπου είναι αδύνατο να σταματήσει να κάνει καθημερινή χρήση. Το χρειάζεται για να μπορέσει να βγάλει την καθημερινότητα, είναι η πρώτη προτεραιότητα και τώρα δεν μπορεί να καταλάβει καμία αρνητική συνέπεια, τα ξεχνάει όλα και το φοβερότερο, η εξάρτηση είναι κυρίως ψυχολογική. Και η ψυχολογική εξάρτηση είναι η πιο δύσκολα παλεύεται. Η φυσική με κάποια φάρμακα θα μπορέσει να καταπολεμηθεί. Η ψυχολογική είναι το μεγάλο πρόβλημα στις ουσίες. Τώρα, παράγοντες που κάνουν κάποιους παιδιά ή ανήλικες να παίρνουν ουσίες είναι πολλές, γιατί είναι πολύ παραγωγικό. Έτσι, πολύ χοντρικά σας αναφέρω κάποια. Βία. Στην εποχή μας πολύ βλέπουμε τηλεόραση, social media, το οικογενειακή βία. Ένα θέμα που μόνο του είναι για ένα σεμινάριο. Η κρυμμένη βία που υπάρχει μέσα στα σπίτια μας, είτε σωματική, είτε λεκτική. Ακόμα χειρότερα κάποιες φορές, σεξουαλική. Αυτά τα παιδιά που θα βρεθούν σε τέτοιο περιβάλλον έχουν μεγάλες πιθανότητες να οδηγηθούν σε παραβατικότητα και σε παραβατικές συμπεριφορές. Δυσλειτουργικό οικογενειακό πλαίσιο. Γονείς που δεν υπάρχει αγάπη, που τσακώνονται, που δεν συνεννοούνται. Δεν βοηθάνε. Προσωπικότητα. Έχει σημασία και η προσωπικότητα. Το παιδί πόσο μπορεί να ελέγξει τις παρορμήσεις του. Από έρευνες που έχουν γίνει, βλέπουμε ότι παιδιά τα οποία μπορούν να ελέγξουν τις παρορμήσεις τους γίνονται πιο πετυχημένοι ενήλικες. Δηλαδή, δεν θα φάω τη σοκολάτα τώρα, θα φάω σε μία ώρα. Θα φάω την καραμέλα τώρα, θα φάω σε μία ώρα. Όταν μπορείς να ελέγξεις την παρορμήση, εκεί μπορείς να προλάβεις και πράγματα. Γιατί παίρνει κάποια άλλη επίση παράγοντες. Μία αντοχή στη ματέωση. Ζούμε σε μια κοινωνία που τα social media προβάλλουν μόνο ψεύτικες εικόνες. Υπέροχους άντρες, υπέροχες ζωές, υπέροχες γυναίκες. Που βέβαια δεν υπάρχει τίποτα από αυτά. Τα παιδιά τι γίνεται. Λάθουν αυτή την εικόνα και μετά, όταν δεν μπορέσουν να ζήσουν με τον ίδιο τρόπο, εύκολα νιώθουν ματέωση. Αυτό τα ρίχνει ψυχολογικά. Χαμηλή αυτοεκτίμηση. Εδώ και συνέχεια η οικογένεια παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Ένα παιδί με χαμηλή αυτοεκτίμηση, προκειμένου να ανεβεί και να θεωρηθεί χάρη, μπορεί, έχει πιθανότητες, να προχωρήσει παραβατική συμπεριφορά. Έχει στόχο. Γιατί είναι καλό τα παιδιά να μαθαίνουν να έχουν στόχους. Η έλλειψη στόχων οδηγεί σε μια ζωή χωρίς νόρμα, χωρίς ενδιαφέρον. Οπότε η αμοιβή είναι πιο εύκολη και πιο εύκολα παρασύρεται. Άγχος, κατάθλιψη. Τώρα, κάποιες άλλοι παράγοντες, φίλοι. Ξέρετε, εγώ δεν πίστευα πολύ ότι σε παρασύρουμε τόσο πολύ φίλοι. Τελικά, επειδή έχω δύο κόρες 24 και 22, τελευταίως, αν και δεν υπάρχει πρόβλημα μαζί τους, κάποιες φορές φοβάμαι ότι μπορεί και οι φίλοι να επηρεάζουν. Όταν όμως η οικογένεια είναι πίσω και στέκεται γερά, μπορούμε να καταλάβουμε πράγματα. Πάντως, αρκετά παιδιά επηρεάζονται από φίλους που είναι χρήστες. Από λανθασμένες πεπιθήσεις που αναφέρθηκαν πριν. Δεν θα πάω για τίποτα, μωρέ. Μια φορά, ήδη εγώ ακούω τα νέα παιδιά τους φοιτητές, ο Πάφος λέει, δεν τα ξέρω για τα σχόλια αυτά, ξέρετε εσείς, ο Πάφος δεν έχει τίποτα, λέει, δεν παθαίνει απολύτως τίποτα. Ο οποίος έχει βρεθεί ότι όταν από 14 και χρόνων και πάνω αυξάνει το κίνδυνο της ψυχοφρένειας η συνεχής κρίση του Πάφου, γιατί το λένε. Λοιπόν, για τη σημαντική ουσία, όσο εύκολα τα βρίσκουν, όσο πιο εύκολα τα βρίσκουν, τόσο πιο επικίνδυνη η κατάσταση. Έχει πέσει υποστηρικτικό δίκαιο. Όταν δεν υπάρχουν, η οικογένεια δεν είναι δίπλα, η οικογένεια απουσιάζει, οι φίλοι απουσιάζουν, οι συγγενείς απουσιάζουν, πιο εύκολα το παιδί θα πέσει. Ψυχικές ασθένειες, εντάξει, κληρονομική προδιάθεση, ίσως αυτό είναι περισσότερο και το αλκοόλ που έχει βρεθεί κάποιο γενετικό, ότι υπάρχει και γενετική προδιάθεση. Τώρα, υποψία χρήσης, πότε έχουμε τα παιδιά, αν δούμε ότι απομονώνονται ξαφνικά, αν δούμε ότι είναι ανήσυχα, ευερέθιστα,
αν δούμε ότι είναι υπερκινητικά, αλλάζουν οι διαθέσεις τους, πέφτουν εύκολα, τη μία είναι στενοχωρημένα, την άλλη χαρούμενα, την άλλη θυμωμένα. Μείωση σχολικής απόδοσης, συνήθως έχουν κατακόρυφη πτώση, απουσία ενδιαφερόντων και υπεξαίρεση χρημάτων. Δεν εννοούμε ότι όταν τα δούμε αυτά οπωσδήποτε το παιδί μας κάτι έχει, αλλά αυτά πρέπει να μας κινητοποιήσουν. Και το θέμα είναι οι γονείς πόσο είμαστε στο εδώ για να καταλάβουμε τι γίνεται με τα παιδιά μας, γιατί φοβάμαι ότι πολλές φορές είμαστε κι εμείς κάπου αλλού. Και τα παιδιά στην προσπάθεια να έχουν κάποια κοινωνική αποδοχή, να μειώσουν το άγχος τους, να μειώσουν την πλήξη τους, να ενισχύσουν την αυτοεκτίμηση και να πάρουν γρήγορα εφορία, ξεφεύγουν. Τώρα, η οικογένεια, ένοχη ή αθώα, δεν ξέρω. Πιστεύω, δεν θα ήθελα, γιατί όλοι έχουμε περισσότερες οικογένειες, δεν θέλω να μας κατηγορήσω ευθέως, αλλά έχουμε πολύ μεγάλο βάρος οι γονείς. Είμαστε ο πρώτος φορέας κοινωνικοποίησης μετά το σχολείο. Επομένως, εμείς πρέπει να χτιστούμε περισσότερο μέσω σχολές γονέων, μέσω ενημέρωσης και πολλών άλλων. Τώρα, η εξάρτηση είναι και σύμπτωμα βέβαια και στις λειτουργίες ολόκληρης της κοινωνίας. Η κοινωνία μας νοσεί δυστυχώς. Και τι κάνουμε εμείς τώρα για να επιβιώσουμε? Προσπαθούμε να χτίσουμε ψυχική ανθεκτικότητα. Και τι εννοούμε αυτό? Είναι σχετικά καινούργιος όρος. Μελετήθηκε η ψυχική ανθεκτικότητα σε παιδιά τα οποία επιβίωσαν από βίους τραυματισμούς, καταστροφές, πολέμους και είδαν ότι κάποια παιδιά που βρέθηκαν σε άθλιες συνθήκες κατάφεραν να επιβιώσουν και να ευημερίσουν. Κάποια άλλα όχι. Οπότε αρχικά η ανθεκτικότητα μελετήθηκε σε παιδιά και σιγά σιγά πήγε σε ενήλικες. Τι εννοούμε χτίζω ψυχική ανθεκτικότητα? Σίγουρα με τον αμερικάνικο ψυχολογικό, αμερικάνικο ψυχολογικό ενθουσιασμό, είναι η διαδικασία που κάποιος προσαρμόζεται ομαλά, προσέξτε το, στις αδειξοότητες, στα δράματα, στις τραγωδίες και το στρες της ζωής. Δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να το κάνουν. Και θα ρωτήσω κάτι. Πόσοι από εσάς πιστεύετε ότι είστε ψυχικά ανθεκτικοί? Θέλετε τις πρώτες τελείως. Λοιπόν, κοιτάξτε. Η ψυχή, καταρχάς, δεν γεννιόμαστε. Δεν είναι κάτι γενές. Είναι μια διαδικασία η οποία είναι συνεχής και δυναμική και χτίζεται σταδιακά. Μπορεί κάποια στιγμή να έχουμε και κάποια στιγμή να την χάσουμε. Επίσης δεν εννοώ. Για να πούμε ότι κάποιος άνθρωπος θα πρέπει να έχει βιώσει κάτι έτοιμο. Δηλαδή απώλεια, διαζύγιο, αρρώστια. Αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να πούμε ότι έχουν ψυχική ανθεκτικότητα. Και βεβαίως, δυστυχώς, δεν σημαίνει ότι έχουν και πάντα. Η αλήθεια είναι ότι ντρέπεται με την αδειξότητα. Όσες πολλές αδειξότητες έχεις και όσο πιο πολύ έχεις δίπλα σου ανθρώπους που σε αγαπάνε και σε στηρίζουν, τόσο πιο πολλές πιθανότητες έχεις επιβίωση. Λοιπόν, πώς χτίζουμε ψυχική ανθεκτικότητα? Σίγουρα, σύμφωνα με το Σέλιγμαν, που είναι ιδρυτής και καθηγητής στην Αμερική. Αυτά τα τρία είναι ο πυρήνας για να μπορέσουμε σε αυτή τη δύσκολη εποχή να επιβιώσουμε και εμείς και τα παιδιά μας. Το καθένα από μόνο του επίσης το ολόκληρο σεμινάριο. Στο αναφέρουμε επιγραμματικά και το δίνουμε. Θετικά συναισθήματα το λύσουμε μετά. Ουσιαστικές σχέσεις και σε αυτοκράτηση, έτσι. Και νόημα ζωής. Μπαίνουμε μέσα στα σπίτια μας, είμαστε κουρασμένοι, μας μιλάνε τα παιδιά, κάνουμε δουλειές, σου λένε μαμά, παπά, κοίταξε με. Εμείς δεν παίρνουμε χαμπάρι τίποτα. Και μετά έρχονται και λένε, δεν καταλαβαίνω πώς έγινε αυτό. Αν δείτε μαρτυρίες από παιδιά που έχουν πάρει ναρκωτικά από γονείς, δεν είχα πάρει χαμπάρι τίποτα. Δεν ήξερα, το δικό μου το παιδί έπεσε από τα σύννεφα. Ναι, αλλά δεν μιλάμε με τα παιδιά μας, αφού περισσότερο υπάρχει το σώμα μας. Δεν υπάρχει άλλο στρες. Είμαστε τον αυτόματο πιλότο. Δεν σταματάμε ένα λεπτό να κοιτάξουμε τον άνθρωπο μας στα μάτια και να καθίσουμε το κάθε παιδί μας 10 λεπτά να πούμε πώς πέρασε τη μέρα σου. Ξαφνικά οι γονείς έρχονται και μου λένε ότι τα παιδιά δεν μας μιλάνε. Τα παιδιά πώς να σας μιλήσουν και πώς να μας μιλήσουν αν δεν έχουμε μιλήσει εμείς πρώτα? Αν δεν τα μάθουμε από μικρά, πηγαίνοντας σπίτι, να πούμε εμείς τα δικά μας θέα. Αυτά που μπορεί να αντέξει ένα παιδάκι. Και επίσης το παιδί θα μάθει σιγά σιγά να μας μιλάει. Επομένως, ας τα κρατήσουμε αυτά. Δεν ξέρω και τι χρόνο έχω εδώ πέρα. Να πω. Πού είμαστε, λιγότερα. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Έγινε μία έρευνα
ότι ένας άνθρωπος για να είναι υγιής και να μπορεί να προχωράει στη ζωή του, πρέπει να έχει μία αναλογία τριών θετικών συναισθημάτων προς ένα. Τι εννοεί? Τα αρνητικά ούτως ή άλλως είναι στη ζωή μας. Προβαρτιζόμαστε καθημερινά και ανελέητα, μόνο για τη ώρα, σε αυτό που έχουμε τελειώσει. Λοιπόν, όμως λέει, σε αυτό, αν μπορείς να εστιάσεις σε τρία θετικά και βάλεις και τα παιδιά από μικρά, το σωστή τους γονείς, να το κάνουν στα παιδιά τους από μικρά, σε τρία θετικά, έρχεται μία ισορροπία και έχει βρεθεί ότι σταδιακά μειώνει την κατάθλιψη όταν είναι ήπια, αν γίνεται επί δύο μήνες συνέχεια. Δηλαδή, τι κάνουμε? Επειδή έχει προχωρήσει πάρα πολύ η επιστήμη και μιλάμε για την νευροανατομία του κεφάλου, πλάθουμε τον εγκέφαλο να σκεφτεί διαφορετικά. Του δίνουμε την εντολή ότι προχώρα και βρες τα θετικά. Και αρχίζουμε τώρα, θα μου πείτε, τι είναι τα θετικά? Αρχίζουμε και σκέφτεται. Τα θετικά τι είναι? Αποστήματα ότι έχω το τέλειο σπιτιτό, το τέλειο σπιτιτή? Όχι, δεν μιλάμε αυτά. Και αυτά είναι ευχάριστα. Μιλάμε στο να μπορούμε να είμαστε εδώ και τώρα, στις καθημερινές μικρές απλές στιγμές. Δηλαδή, σήμερα είμαι χαρούμενη γιατί έχει μια κάμπα. Ακούγεται αφελές? Όχι, δεν είναι δεδομένο. Είμαι χαρούμενη γιατί το παιδί μου είναι υγιές και χαμογελάει. Γιατί και αυτό είναι δεδομένο? Τίποτα δεν είναι δεδομένο στη ζωή μας. Επομένως, προσπαθούμε να μένουμε στα απλά πράγματα, στα μικρά. Αν το κάνουμε αυτό κάθε μέρα, έχουμε βελτίωση της διάθεσης. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Μιλούσα με τη μικρή μου κόρη της Πανελλήνιας και ήταν μέσα στα νεύρα. Και της λέω, κάνε το αυτό με τα τρία θετικά. Άσε μας τώρα, θα κάνω τα τρία θετικά. Δεν μπορώ, δεν υπάρχει τι θετικό, τίποτα δεν υπάρχει, όλα χάλια. Δεν μπορούσα να μπει στη διαδικασία. Της λέω, παιδί μου, πέμπω σήμερα στο σχολείο, τι έγινε, τι την οικείου. Λέει, τίποτα, πήγα σχολείο, δεν καταλαβαίνεις, πιεσμένη. Ωραία, τι έγινε το πρωί? Λέει, νύστασα πολύ, ένας φίλος μου έφερε καφέ. Το πιάνω, της λέω, δεν ευχάριστο. Λέει, ποιο? Ότι ένας φίλος σου νοιάστηκε και σου έφερε καφέ. Αλλά δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Για τέτοια πράγματα μιλάμε, στο να εκτιμάμε τη ζωή. Ακούσαμε πολλά παραδείγματα, δεν θέλω να κατάλληλα αυτό το χρόνο. Κάτι άλλο που πρέπει να κρατήσουμε οι γονείς. Όταν ένα παιδί είναι θυμωμένο, αλλά και ένας ενήλικας, ο θυμός είναι ένα πάνω συνέστημα, πάνω-πάνω. Κάτω από το θυμό κρύβονται πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να τα κοιτάξουμε και να βοηθήσουμε τα παιδιά μας και τον εαυτό μας. Είναι λύπη, είναι μοναξιά, είναι ντροπή, απογοήτευση, προσβολή, ζήλια, άγχος, εξάντληση, ανησυχία, απόρριψη. Ξέρετε κάτι, δεν υπάρχουν καλά και κακά συναισθήματα. Όλα είναι χρήσιμα, την αναλογία τη σωστή θέλουμε και εκείνο που θα κρατήσουμε είναι ότι υπάρχουν κακές συμπεριφορές. Όμως εμείς αποδεχόμαστε συναισθήματα του παιδιού μας, όποια και να είναι, και θα το συζητάμε προκειμένου να μην χάσουμε τα παιδιά μας. Η αρνητικότητα κάνει πολύ κακό στην υγεία μας. Γιατί απορροφά, κοιτάξτε εδώ, ψηλή πίεση, θα μας πει ο γιατρός, πόνος στο μάχη, διάφορα. Άρα προσπαθούμε να έχουμε μία άλλη νοοτροπία και να περάσουμε. Μισό λεπτό. Τα συναισθήματα είναι μεταδοτικά. Κρατήστε το αυτό. Αν εγώ σήμερα αρχιάσα και σας μιλάω, ή η επόμενη και σας λέμε τι δύσκολη που είναι η ζωή και θα γίνει πόλεμος και η ουρανία κτλ., όλη η αίθουσα θα διαλυθεί. Και θα μεταφέρετε αυτή την αρνητικότητα και στο σπίτι σας και στα παιδιά σας και πάει μέχρι 3-4 επίπεδα. Έχει πολύ μεγάλη δύναμη η μετάδοση συναισθημάτων. Αλλά προσέχουμε στο σπίτι μας να μην μεταφέρουμε μόνο αρνητικά συναισθήματα. Γιατί τότε στα παιδιά μας δίνουμε ένα διέξοδο. Και τότε πολύ εύκολα θα έρθει ο χρήστη, ο έμπορος και το πει ένα μορτό να φτιαχτείς λίγο, πάρε αυτό. Οπότε θυμηθείτε ότι είναι μεταδοτικά τα συναισθήματα και προσέξτε να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας, ο καθηγητής το λέει αυτό, όχι εγώ, από την, αυτό για μένα είναι πολύ βασικό και με έχει βοηθήσει και η ίδια στη ζωή μου, από την εκμαθημένη απεσιοδοξία στη μαθημένη αισιοδοξία. Οι άνθρωποι που είναι αισιόδοξοι και έχουν ένα mindset, ένα τρόπο σκέψης αισιόδοξο, τι κάνουν, προχωράνε στην δράση. Όταν μαθαίνεις το παιδί να βλέπεις τη ζωή τα θετικά, όταν βλέπεις τα δυνατά στοιχεία του παιδιού σου, τα καλά και καλλιεργείς αυτά, όταν το επιβραβεύει την προσπάθειά του, του δημιουργείς τη δυνατότητα να θέλει να δράσει. Γιατί εμείς έχουμε μάθει να βλέπουμε τη ζωή ως κάτι δύσκολο. Και καλά, τι να κάνω εγώ τώρα, το ακούω σε πολλούς νέους, σε πολλές εκπαιδεύσεις που κάνω και σε πολλά ατομικά που έχω. Η κατάσταση είναι χάλια, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, ο κόσμος είναι έτσι. Αυτό είναι μια εκμαθημένη απεσιοδοξία η οποία δεν βοηθάει και έχει διάρκεια γενική και εσωτερική. Η διάρκεια τι εννοούμε, ο απεσιόδοξος πιστεύει ότι όλα αυτά θα κρατήσουν για πάντα. Άρα τι θα κάνει, θα πάει στα ναρκωτικά, στο ποτό, γενίκευση. Όλα πάνε χάλια, γενικεύει. Εδώ,
ανεπανόρθωτο. Εγώ φταίω, είμαι λίγος. Πώς θα γίνω πιο καλός? Αυτά τα χαρακτηριστικά της απεσιοδοξίας τα οποία πρέπει να προσέχουμε και να μεταφέρουμε μηνύματα θετικά. Ενώ αντίθετα ο αισιόδοξος άνθρωπος θα πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι ως γονείς. Κοιτάξτε, δεν παίρνω την αρνητική εμπειρία προσωπικά. Θα περάσει, σου λέει. Η κατάσταση θα αλλάξει. Προχωράει σε δράση. Δεν παίρνει τη μοίρη. Μοιράστε και σε άλλους. Δεν παίρνει προσωπικές αποτυχίες. Δεν κλείνεται στον εαυτό του. Δεν αποκτάει ισοστρέφεια. Δεν κλείνεται στο δωμάτιό του. Εδώ, θα πω λίγο, πρώτα τελειώσω. Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου του Μπέρκλι, τι γενετικά, πώς προκαθορίζεται η ευτυχία μας, η περιμένεια μας. Προσέξτε. 50% είναι DNA και καθημερινή συμπεριφορά. 40% είναι ο τρόπος που εμείς ζούμε και οι περιστάσεις της ζωής. Το 50% γενετικό και συμπεριφορά, 40% που ζούμε κάθε μέρα, 10% γενετική. Τι δείχνει εδώ? Ότι οι γενετικοί και οι παράγοντες της τύχης είναι πιο λίγοι. Αυτό που μετράει είναι το 40% που είναι καθημερινές δραστηριότητες, αυτό που είπα, εκτιμώ τη ζωή, είμαι στο εδώ και τώρα, προχωράω σε δράση, εστιάζω στα δυνατά μου, ονειρεύομαι, βάζω στόχους, οραματίζομαι. Και το υπόλοιπο, ακόμα και το DNA, σκέφτεσαι θετικά και πάλι στην αναλογία 3:1, σταδιακά, αν είναι δυνατή, η DNA αλλάζει. Και από το 9 σε 9 μεταφέρεται άλλη κατάσταση. Λοιπόν, κλείνοντας ένα κατάλογο δεκάλογο, και αυτό σου θέλει μεγάλη ανάπτυξη, οι γονείς πρέπει να είμαστε θετικά πρότυπα στα παιδιά μας για να αποφύγουμε μια κοινωνία με εξαρτήσεις. Λοιπόν, καταρχάς φροντίστε τον εαυτό σας. Τι μας λένε στο αεροπλάνο? Βάλτε τη μάσκα, εσείς πρώτα και μετά στα παιδιά σας. Γιατί όταν εσύ δεν αναπνέεις, δεν μπορεί να κουβεντιάσει κανέναν καλά, ούτε να επιβεβαιώσει. Εμπνεύστε ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Ενεργοποιήστε βοηθητικές στρατηγικές του παρελθόντος. Τι εννοούμε? Τι βοήθησε παλιά εσάς κατά που με εξέφατε σε δυσκολίες? Είναι κάποιοι μηχανισμοί. Ενεργοποιήστε τους πάλι και μάθετε τους και στα παιδιά σας. Καλλιεργήστε την αίσθηση του ελέγχου. Δύσκολο κομμάτι. Έχει να κάνει τη συστηματική νοημοσύνη. Αυτό έλεγχο. Μια εκρήξη στη μου. Όταν βλέπει ένα παιδί θυμωμένο, κάτσε να σκεφτεί τι συμβαίνει. Δεν αντιδράσει σπασμωδικά. Διαχειριζόμαστε πρώτα τα δικά μα αρνητικά συναισθήματα και μετά μιλάμε για τα δικά μα. Όχι στην καταστροφολογία. Όλα πάνε χάλια. Τα γίνει πόλεμο, ο κορμαλιό, ο κουπά, τα ναρκωτικά. Δεν θέλουμε παιδιά φοβισμένα. Τα λόγια σα θα πρέπει να συνδέονται με τι αντίστοιχε πράξει. Αυτό παίζει μεγάλο ρόλο. Τα παιδιά μας μιμούνται και ό,τι και να τους λέμε, καταλαβαίνουμε ότι τους πόρους του δέρματός μας δεν μπορούμε να τα ξεγελάσουμε. Άρα δεν μπορούμε να παίζουμε καλοί και να λέμε κακίες, δεν μπορούμε να παίζουμε θετικοί και να είμαστε αρνητικοί. Όλα τα αντιλαμβάνονται. Μιλήστε ανοιχτά και με ειλικρίνεια. Απλά ξέρω αυτό, δεν ξέρω αυτό, το κοιτάξω. Ρωτήστε τα παιδιά πώς νιώθουν. Ακούστε τα με τα μάτια σας, κοιτάξτε τα και με τα αυτιά. Ενεργητική ακρόαση. Ακούμε ουσιαστικά, όχι για να μιλήσουμε εμείς. Ακούμε τα παιδιά μας, τα αφουγκραζόμαστε. Αποδεχόμαστε τα συναισθήματά τους. Βάζουμε σαφή όρια και τα τηρούμε. Έχει σημασία αυτό. Αποφεύγουμε την κριτική. Επιβραβεύουμε την προσπάθεια. Ακόμα και στο μαθητή που έχει 20, του λέμε συγχαρητήρια, είσαι έξυπνος. Του λες ότι συγχαρητήρια και την προσπάθειά σου. Δεν θέλεις να του δείξει τον μηχανισμό που τον έκανε να κερδίσει. Όχι να τον δώσει την εξυπνάδα. Γιατί η εξυπνάδα, αν αυτό δηλαδή μετά από δεν διαβάσει και δεν περάσει, θα ορίσει ότι είναι χασός και θα αποσυρθεί. Αποφεύγουμε, βραβεύουμε τα παιδιά, επενδύουμε στα δυνατά του σημεία, αποφεύγουμε στιγματισμό ευάλωτων κατηγοριών και ανθρώπων για να είμαστε πιο ανοιχτοί και να μπορούν να μας μιλήσουν όταν έχουν κάποιο πρόβλημα. Μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά έχουν την τάση να μας μιμούνται και δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει. Τελειώνω. Ας κρατήσουμε. Οι δεξιότητες μας δεν είναι κατεγραμμένες στο DNA μας. Ο εγκέφαλος έχει μεγάλη νευροπλαστικότητα και σε οποιαδήποτε ηλικία μπορούμε να κρατήσουμε τους νευρώνες και να τους οδηγήσουμε να σκέφτονται όπως θέλουμε εμείς, να εστιάζουν σε αυτό που είναι θετικό και σε αυτό που θα φέρει δράση. Ας κρατήσουμε αυτό, ας θυμηθούμε ότι τον εφήβολο ο εγκέφαλος είναι ακόμη πιο εύπλαστος και ας προσπαθήσουμε να κάνουμε παιδιά ευτυχισμένα και ευτυχικά παιδιά. Σας ευχαριστώ.
Θα συνεχίσουμε με τον κύριο Αντώνη Τραβλό, καθηγητή ψυχολογίας αθλητισμού και κινητικής μάθησης, με τίτλο παρουσίασης «Σωματική άσκηση και διαχείριση πληθυσμού σε ψυχοδραστικές ουσίες». Σήμερα όμως έχουμε βελτιώσει την ποιότητα ζωής και την έχουμε
έτσι συνδέσει με την καθιστική ζωή. Ακούτε την νεολαία να λέει κουράστηκα στο σπίτι, θα βγω, θα πάω να πιω έναν καφέ με το φίλο. Μετά κουράστηκα, δηλαδή κουράστηκε να κάθεται και πάει να ξανακαθίσει. Μετά πάλι σου λέει θα πάω για ένα ποτάκι, κουράστηκε να κάθεται να πίνει καφέ, θα πάει να ξανακαθίσει πάλι. Φυσική δραστηριότητα μηδέν. Και καθόμαστε αυτό το πράγμα και το βλέπουμε. Μα δεν υπάρχουν χώροι να γυμναστούν, μα δεν πού να πάω τέτοια ώρα και ή ας πούμε τι ώρες μπορώ να πάω. Για όλα αυτά υπάρχουν λύσεις. Και από το τμήμα το οποίο προέρχομαι εγώ, γιατί έχουμε ένα τμήμα στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου που λέγεται Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού. Διαχειριζόμαστε, μαθαίνουμε να διαχειριζόμαστε χώρους, τρόπους, εγκαταστάσεις, να δημιουργούνται εγκαταστάσεις έτσι ώστε να εμπλακεί το ανθρώπινο δυναμικό κάθε ηλικίας στην άσκηση, στη φυσική δραστηριότητα. Μιλάμε, θα δείτε ότι είδατε, είπε και ο κύριος Καλιάτσος, το τι ακριβώς συμβαίνει στη φυσιολογία του ανθρώπινου σώματος, καταλήγοντας ας πούμε σε εμφράγματα ή στο τι ακριβώς συμβαίνει στη δόλια την καρδιά. Έχετε φανταστεί ποτέ ότι αυτό το οποίο συμβαίνει στη δόλια την καρδιά έχει ξεκινήσει από καταστροφικές συνέπειες που ήδη έχουν γίνει στον χώρο του εγκεφάλου σε ζωτικά σημεία, κέντρο του εγκεφάλου, όπως του προμήκη μυελού, ας πούμε, που ελέγχει το αυτόνομο σύστημα. Φτάνει και το σημείο αυτό το εγκεφάλου από τη χρήση ναρκωτικών και το δείτε στο πώς ακριβώς συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Με σπέδεσαι την ευχή από εκεί. Δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα μαζί σου. Και τα την άλλη. Δηλαδή, απλά το φυσιολογικό σύστημα καταραίει. Αλλά πρώτα όμως είναι αυτό το οποίο δημιουργεί τις καταστροφικές συνέπειες στον χώρο του εγκεφάλου. Εάν ψάξετε να δείτε για τις ψυχοδραστικές ουσίες, θα δείτε ότι δεν υπάρχει καμία ευεργετική επίδραση. Και αυτές οι ψευδεστήσεις οι οποίες δημιουργούνται, ότι έχουν ας πούμε έξτρα ενέργεια. Δεν υπάρχει έξτρα ενέργεια. Και θα σας πω γιατί υπάρχει έξτρα ενέργεια. Γιατί είναι σαν να βάζεις σε ένα φιατάκι ας πούμε μικρό, χειροζίνη και να έχεις και τούρμπο. Και να κοιτάξεις ας πούμε και του λες θα κάνω ας πούμε τα πάντα με αυτό το αμάξι. Θα το την έξω να έρθει. Έτσι συμβαίνει και με τον οργανισμό μας. Όταν βάζεις πράγματα τα οποία είναι ενάντια στην φυσιολογία του ανθρώπου, μπορεί να μιμούνται, είτε είναι συνθετικά, είτε είναι το ένα, είτε είναι το άλλο, είναι αυτά που θα δημιουργήσουν τα προβλήματα στους ανθρώπους. Είτε είναι νέο παιδί, είτε είναι έφηβος, είτε είναι ενήλικας, είτε είναι ακόμη και ηλικιωμένος. Θα πρέπει να σας πω ότι την σωματική άσκηση, τη φυσική δραστηριότητα, τα προηγούμενα χρόνια τη βλέπω λιγάκι με κακό μάτι πολλές ειδικότητες, γιατί σου έλεγε εντάξει, κατάθλιψη με φάρμακο. Ή ας πούμε χρήστες με φάρμακο. Πάρκινσον, φάρμακο. Αλσάιμερ, φάρμακο. Έλα όμως που εδώ και 15 χρόνια πολλοί ερευνητές στο εξωτερικό έχουν βρει ότι το καλύτερο μη φαρμακευτικό, η καλύτερη μη φαρμακευτική προσέγγιση είναι η άσκηση. Γιατί? Γιατί παίζει με τις ορμόνες αυτές που παίζουν ή με τους νευροδιαβαστές αυτούς που παίζουν όλες αυτές οι ουσίες που χρησιμοποιούν. Δηλαδή, αν ξέρει κανείς για το Πάρκινσον, ξέρετε πώς λέγεται το φάρμακο το οποίο χρησιμοποιούν. Εντόπα. Ντοπαμίνη. Από το ντοπαμίνη. Από αυτό το οποίο θα σου μιλήσω που είναι ο νευροδιαβαστής της ευχαρίστησης του ανθρώπου. Είναι από αυτό που αντιδούμε την ικανοποίηση. Όταν δηλαδή σου λέει κάποιος, τι ωραία κυρία Βρίστα, τσακ, χαμογελάς. Αυτό το χαμόγελο προέρχεται λόγω της περίσσιας παραγωγής της δοπαμίνης. Τι κάνουν τα ναρκωτικά και κυρίως ας πούμε τα διαγευτικά που λέμε. Μπαίνουν στις συνάψεις του εγκεφάλου και βομβαρδίζουν, δηλαδή παράγουν δοπαμίνη συνέχεια, κλείνουν και τις διόδους να μην μπορεί να γυρίσει πίσω και γίνεται το πάρτι. Αυτό το πράγμα όμως όταν το συνεχίζεις έτσι, ο οργανισμός δεν είναι φτιαγμένος γι' αυτό. Να λες, το έκανα μία, το έκανα δύο, το έκανα τρεις, όπως είδατε. Μερικοί το συνεχίζουν, μερικοί όμως το καταλαβαίνουν. Και επειδή έχω μιλήσει και με τέτοια άτομα, μου λέγανε ευτυχώς το κατάφερα και γύρισα από αυτόν τον δρόμο και έχω κατορθώσει και έχω πετύχει να μην χάσω το μυαλό μου. Θυμάμαι πράγματα, κάνω πράγματα, μπορώ και δουλεύω κανονικά και του κάνω την εξής ερώτηση. Έχεις σκεφτεί που μπορούσες να είσαι να είσαι τώρα εάν δεν είχες κάνει αυτή τη χρήση, εάν δεν είχες κάνει τη ζημιά αυτή στον εγκέφαλό σου, στο μυαλό σου, στις συνάψεις και δούλευες πάνω στην υπάρχουσα γνώση. Γιατί κακά τα ψέματα.
κάθε ψυχοδραστική ουσία, γι' αυτό και λέγονται έτσι, ψυχοδραστικές ουσίες, δημιουργούν προβλήματα σε δομικές περιοχές, σε περιοχές, ας πούμε, του εγκεφάλου. Θα σας δείξω έτσι ορισμένα πράγματα. Λέω και πράγματα που είναι πιο κάτω, αλλά έχει βρεθεί, κατά τις κάνες και μια συνολική αναδρομή. Έχω σπουδάσει στον Καναδά, τελείωσα στην Ελλάδα και έφυγα στον Καναδά. Το πρώτο πράγμα με το οποίο μελέτησα ήταν η επίδοση της άσκησης στην νοητική υπόσταση του ατόμου, στην νοητική κατάσταση. Γιατί πάντα με ενδιέφερε και πάντα πίστευα ότι ο άνθρωπος ο οποίος γυμνάζεται δεν είναι μόνο η γη στο σώμα, έχει τα πράσα του έτσι και όλα αυτά, έχει μυαλό. Γιατί βοηθάει να απομακρυνθούν πάρα πολλές ουσίες, τοξικές ουσίες, που είναι από την καθιστική ζωή, από τη μελέτη και από διάφορες άλλες διαδικασίες της καθημερινότητας. Και εμείς τι φροντίζουμε? Εάν δεν είναι να κόψουμε κάτω, σου λέει εντάξει, μένει και κόστος, κόβουμε τη φυσική δραστηριότητα. Μπορείς να έχεις ένα αστυνομικό να είναι στη δράση και να του αφαιρέσει τη φυσική δραστηριότητα να κυνηγήσει κάποιον, ή ας πούμε να μπορέσει να αντέξει αυτό το φόρτο εργασίας? Δεν νομίζω. Γι' αυτό το δείτε μεγάλη προσοχή στις σχολές, είτε η ΚΑΡΜ, γιατί έχω διδάξει εκεί, ή σχολές, ας πούμε, σχολεία ευελπίδων, της αστυνομίας, το πρώτο μέλημα είναι και η φυσική δραστηριότητα. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να το κόψουν. Και πολλοί το έχουν κάνει βίωμα της ζωής. Θα δείτε πάλι ότι κάνανε και μία λέξη ότι είναι εθισμένος στην άσκηση. Λόγω του ορισμού, από τον ΠΟΕ και όλα τα σχετικά, για να τα δείτε, είναι εθισμός. Δεν μιλάμε για τέτοιες διαδικασίες. Μιλάμε για πιο απλοϊκές διαδικασίες. Είναι δηλαδή σαν να θέλεις να τρέχεις συνέχεια. Το πρωί μέχρι το βράδυ, άντε πάλι ξανά και άντε ξανά. Όντως αυτό είναι μια ερστική διαδικασία. Και κάνοντας αυτές τις έρευνες, τι είχα βρει? Είχα βάλει άτομα τα οποία ήταν καλά γυμνασμένα και αγύμναστα για να καθίσουν να δουλέψουν με άσκηση γύρω στα 60 λεπτά σε εξαντλητική άσκηση, να φτάσουν δηλαδή στο τέλος να τα έχουν την άσκηση, να τα έχουν τεντώσει. Και τους αξιολογούσα την νοητική τους ικανότητα με χρόνους αντίδρασης και χρόνους κίνησης. Τι είδα? Είδα ότι όταν τα άτομα αυτά φτάνανε στο αμήν, δεν μπορούσαν τίποτα άλλο, το μυαλό τους λειτουργούσε μια χαρά. Εκείνο το οποίο πάθαινε τη ζημιά ήταν το κινητικό του σύστημα. Δεν μπορούσαν δηλαδή να αντιδράσουν τόσο γρήγορα, το μυαλό τους όμως έδινε τις εντολές. Μετά, όταν ήρθα στην Ελλάδα, υπήρχε το πρόβλημα στα σχολεία. Είχε κυκλοφορήσει μία διαταγή για τους γυμναστές, ότι δεν είναι καλό να κάνουν μάθημα την πρώτη ώρα, ούτε την τελευταία ώρα στο σχολείο, είναι ακατάλληλες ώρες τα παιδιά, μπαμπά κτλ. Έκανα έρευνα το 2010. Η οποία τι βρήκα? Τα παιδιά μετά τη γυμναστική, και την πρώτη ώρα, αλλά μέχρι και την πρώτη τελευταία ώρα, μπορούσαν να αποδώσουν καλύτερα από ό,τι όταν δεν είχαν γυμναστεί. Την έκτη ώρα, την έβδομη ώρα μάλλον, τα πήγαν λίγο χάλια. Γιατί ήταν εξαντλητική, ήταν και μεσημέρι, και ξέρετε, στην Ελλάδα τώρα τέτοια εποχή να κάνεις γυμναστική με τα παιδιά στις 12.30 ώρα το μεσημέρι, είναι μαρτύριο, έτσι, δεν έχουμε και τις κλειστές αίθουσες κτλ. Και ποια ήταν η σύσταση? Δεν χρειάζεται να ζωρίζετε τα παιδιά στο έπακρον. Βλέπουμε ότι κάθε είδους φυσική δραστηριότητα με μέτρια ένταση προς υψηλή ένταση, χωρίς να φτάνεις δηλαδή το μάξιμο, έχει μόνο ευεργετήματα στον άνθρωπο, στο παιδί και σε όλους γενικότερα. Και φυσικά έχω βάλει και μία πρόσφατη μετανάλυση του Ιάνκ, που υπάρχει το 2021 και συγκεκριμένα το 2021 μέχρι και σήμερα έχουν δημοσιευθεί 3 περίπου ανασκοπικές έρευνες οι οποίες μιλάνε για τα ευεργετήματα της φυσικής άσκησης στον άνθρωπο. Είναι αυτό το οποίο παρατήσαμε. Είδατε ότι στα συνθετικά βγάλανε, ας πούμε, σου λέει αυτά είναι τα παραδοσιακά, έχουμε τώρα καινούργια πράγματα, καινούργια. Δηλαδή, δίνουμε τη δυνατότητα στο άτομο να κατευθυνθεί προς μία συγκεκριμένη δραστηριότητα η οποία μόνο καταστροφή μπορεί να φέρει. Και τα έχουμε αφήσει όλα τα άλλα. Ας πάω όμως λίγο πιο κάτω. Είναι ορμονικό το θέμα. Είναι το θέμα χημείας και στον εγκέφαλο. Έχουμε πάρα πολλές πρωτεΐνες, όχι από αυτές που παίρνουμε που λέμε συμπλήρωμα πρωτεΐνων κτλ. Πρωτεΐνες τις οποίες δημιουργεί ο οργανισμός για να μπορεί
να ενεργοποιεί καλύτερα το σύστημα, να δίνουν τα καλύτερα οι εντολές. Υπάρχει σερωτονίνη, υπάρχει ας πούμε η ντοπαμίνη, υπάρχουν πάρα πολλές και υπάρχει όμως ένας παράγοντας τον οποίο τον ανακαλύψανε τελευταία για τη δουλειά δηλαδή την οποία κάνει, που είναι ο λεγόμενος εγκεφαλικός νευροτροφικός παράγοντας. Θα το δείτε πολλές φορές, το βάζουμε συντόμευση PDNF. Αυτός ο παράγοντας είναι, όπως βλέπετε, είναι κωδικοποιείται από γονίδιο, που έχει το ίδιο όνομα του χρωμοσώματος 11, δηλαδή είναι γενετήσια προδιάθεση, που εμπλέκεται στην ανάπτυξη, τη διαφοροποίηση και την επιβίωση των νευρώνων, οι οποίες τι κάνουν, διευκολύνουν την διαδικασία της μάθησης. Οπότε γυμνάζεσαι, έχεις μεγαλύτερη ανάγκη από αυτό, αυξάνονται αυτές οι ορμόνες. Τελειώνεις, έρχεσαι στην ηρεμία, τι γίνεται, α, τα ξανατραβάει πίσω το σύστημα και σου λέει εγώ σου τα έχω έτοιμα, όταν εσύ θα χρειαστείς, εγώ θα σου τα δώσω. Άρα λοιπόν η συναπτική πλαστικότητα, η νευροπλαστικότητα είναι κάτι το οποίο ταλανίζει την επιστήμη εδώ και 25-30 χρόνια, πολύ σοβαρά, γιατί παλιά πιστεύανε ότι αν μεγαλώσεις και έχεις προβλήματα στον εγκέφαλο, τελείωσες, θα καταλήξεις. Έλα όμως που βρήκανε σε γεροντάκια τα οποία είχαν Parkinson ή ας πούμε Alzheimer's κτλ. Τους αναγκάζανε εντός εισαγωγικών στην αρχή να μπορούν να έχουν κίνηση, να έχουν φυσική δραστηριότητα. Και ως εκ θαύματος, τα πήγαιναν καλύτερα. Άτομα τα οποία αρχίζαν να ξυπνάνε και φτάναν σε ένα σημείο, πάλι και από εκείνο το σημείο πάλι είχαν βελτιώσει. Οπότε σου λέγε σιγά ρε παιδιά. Όταν φτάνουμε στο σημείο να το κάνουμε σαν θεραπεία, γιατί να το δοκιμάζουμε από την αρχή, αφού ξέρουμε ποιοι έχουν προδιαθέσεις γενετήσεων καταβολών, ότι θα εκδηλώσουν κάποια τέτοια συμπεριφορά. Και έτσι λοιπόν μπήκε η φυσική δραστηριότητα σε όλες αυτές τις διαδικασίες. Έτσι λοιπόν η σωματική άσκηση είναι σοβαρή, είναι ισχυρός. Προσέξτε, αυτό το πήρα από πρόσφατη έρευνα η οποία υπάρχει σε περιοδικά της νευροψυχιατρικής και της νευροψυχολογίας. Η σωματική άσκηση είναι ένας ισχυρός γονιδιακός ρυθμιστής που προκαλεί δομικές και λειτουργικές αλλαγές στον εγκέφαλο, προσφέροντας τεράστια ωφέλη τόσο στη γνωστική λειτουργία όσο και στη σωματική και ψυχική ευεξία. Κάτι λοιπόν το οποίο το καταστρατηγήσαμε, το φτάσαμε σε ορισμένες έτσι καταστάσεις, το χαμηλώσαμε πάρα πολύ και τι κάνουμε. Λες ας πούμε να κάνω δίαιτα, να χάσω, εντάξει, και χθες στρατηγέ μου φάγαμε αρκετά, θα υποφέρουμε, αλλά είναι ο υπεύθυνος, πρέπει να το κάψεις. Πώς θα το κάψεις, άμα καθίσεις δεν θα το κάψεις, γιατί ο οργανισμός θα χρειαστεί, σου λέει κοίταξε, εγώ τόσο ήθελα, εσύ μου δώσεις ας πούμε τα τριπλάσια. Έλα σου δώσω μερικά παχάκια ακόμα. Και μετά λες τι γίνεται, να πάρω διάφορες ουσίες να κάνω. Τι γίνεται μόνο με φυσική δραστηριότητα. Και φυσικά πάνε μέτρο να άρχισουν, έτσι. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο ως μέτρο για να πεις τα μυτοκαμνίδια και ως μέτρο πρόληψης. Θα δείτε πιο κάτω, εδώ έχω ας πούμε τα μέρη του εγκεφάλου τα οποία από την πρώτη στιγμή δέχονται τα μεγαλύτερα, πώς σας πω, αποτελέσματα του πολέμου, δηλαδή τις περισσότερες καταστροφικές προσεγγίσεις. Το ένα, όπως βλέπετε εκεί, είναι ο επικοινής πυρήνας. Είναι από εκεί που αρχίζει το όπα που λέμε στον εγκέφαλο, στο να παράγει την ντοπαμίνη, έτσι, να αισθανόμαστε ευχάριστα. Το δύο είναι ο υποθάλαμος, όπου ο υποθάλαμος είναι αυτό που σου ρυθμίζει τη δίψα και την όρεξη. Αυτοί που χρησιμοποιούν τις ναρκωτικές ουσίες και έχουν θα έχετε ακούσει αυτή τη, που σου λέει έχω cravings, τα λένε στα αγγλικά, από τη λιγούρα, θέλω να πάω να πάρω ναρκωτικά, θέλω να πάω να κάνω το ένα ή το άλλο. Είναι αυτό. Ξέρετε τι φάρμακο βρέθηκε γι' αυτό από το Stanford University. Το πρωί-πρωί, γιατί το πρωί έρχονται αυτές οι διάφορες ορέξεις, είχαν δημιουργήσει ειδικά τμήματα γυμναστικής και κυρίως άθλησης με βάρη υψηλής έντασης. Τι κάνει η υψηλή ένταση της γυμναστικής σε αυτά τα άτομα? Παράγει τόση ποσότητα ντοπαμίνης και παρακαλώ διαλυματική προπόνηση. Γιατί διαλυματική? Να ξεκουραστεί λιγάκι, να γίνει απορρόφηση της ντοπαμίνης και ξανά πάλι με το που αρχίζω και δουλεύω ξαναφορτώνω.
Οπότε τους έδινε αυτή την ευχαρίστηση και σταματούσαν αυτό που λέμε οι λιγούρες, αυτό το κομμάτι. Οπότε εφαρμόζεται πλέον σαν μια μη φαρμακευτική διαδικασία για να μην φτάνουν τα άτομα τα οποία είναι χρήστες στην υποδρομή. Και πάλι, γιατί τα περισσότερα πράγματα τα βρίσκουμε αφού φτάσουμε σε ένα σημείο και έχουμε ασθενείς, έχουμε άτομα τα οποία κάνουν χρήση ναρκωτικών και λέμε, ωραία, πώς θα βελτιώσουμε αυτά τα παιδιά. Εγώ λέω κάτι, το φάρμακο με φάρμακο πάντα δεν μπορεί να κουμπώσει καλά. Μπορεί όμως το φάρμακο, το έξτρα το οποίο θα δώσεις για τη θεραπεία μαζί με ένα συνδυασμό κοινωνικής υποστήριξης και φυσικής δραστηριότητας να δώσει τέλεια αποτελέσματα. Αυτά είναι τα οποία μελετά η σύγχρονη βιβλιογραφία, η επιστημονική βιβλιογραφία σήμερα και αυτά είναι τα οποία αποδέχεται. Όπως καταλαβαίνετε, θα έχουμε και τις διάφορες συμμαχίες, γιατί πολλοί σου λέει είναι το φάρμακο. Είναι εκείνο. Φταίει ένας, φταίει άλλος. Χαίρομαι πολύ. Τι ωραίο να κατηγορώ τον έναν και τον άλλον. Το θέμα είναι το ποιος φταίει. Να μάθουμε να ενημερώνουμε τα άτομα έτσι να γνωρίζουν για ποιο λόγο ρε φίλε μου φταίει. Γιατί ας πούμε, τι έχω κάνει λάθος. Γι' αυτό λέμε ότι η σωστή ενημέρωση, αυτό που κάνουμε εδώ, η σωστή ενημέρωση μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στη νεολαία, ακόμη και σε ηλικιωμένους και στους γονείς, να καταλάβουν και σου λέει, για κάτσε ρε παιδί μου, τι κάναμε λάθος τόσο καιρό. Εγώ σας λέω ότι οι περισσότεροι γονείς δεν κάνουν τίποτα λάθος. Τα παιδιά φτιάχνουν το δικό τους κόσμο. Εκείνο το οποίο θέλουμε εμείς να κάνουμε είναι να μην δημιουργήσουν το δικό τους ψεύτικο κόσμο. Να δημιουργήσουν έναν κόσμο τον οποίο θα τους ανοίγει και θα μπορούν να παλέψουν οι ίδιοι. Το κάνουν όμως. Όταν έχουν αφαιθεί τα πάντα στην ύλη τους, τους έχουμε κόψει τα πάντα. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Εδώ είναι αυτό το μονοπάτι το οποίο σας λέω, το μονοπάτι της ευχαρίστησης, όπου ξεκινάει από την κοινωνική καλλιτική περιοχή και πάει στον επικλινή πυρήνα, όπως σας είπα, και κυρίως στο προμετωπίο φλοιό. Εδώ μπροστά γίνεται όλο το κομμάτι. Γι' αυτό βλέπετε όταν πάνε, πίνουν πάρα πολύ ή έχουν πολύ έντονες διαστάσεις, δεν τους πονάει το κεφάλι εδώ. Τι λένε, πού έχουν ένα πονοκέφαλο, γιατί άρρωστα έχουν αυτό το πονοκέφαλο. Έτσι, γιατί εκεί μέσα γίνεται ένας κακός χαμός, το οποίο δεν μπορεί να τα ξεδιαλύνει. Οι συνάψεις και όλα αυτά τα οποία έχουν παραχθεί στο συγκεκριμένο κομμάτι, κάπου έχουν ξεφύγει. Δεν θα ήθελα όμως να ξοδέψω πολύ χρόνο σε αυτό για να πάω να σας μιλήσω. Είναι το μονοπάτι δηλαδή της ανταμοιβής. Ό,τι κάνεις, αυτό θα σου δώσει τη δόση της δοπαμίνης που χρειάζεται για να αισθανθείς ευχαρίστηση. Έχετε δει κανένας ο οποίος έτσι ευχαριστιέται από κάτω να βγαίνει στον δρόμο και να γελάει την ημέρα και να και τα λοιπά. Θα δείτε όμως πολλούς οι οποίοι είναι χρήστες να είναι συνέχεια έτσι. Και συνέχεια, ας πούμε, να κάνουν ανάλογα με το τι έχουν πάρει. Γιατί μέσα στον εγκέφαλο, μέσα, ας πούμε, στις συνάψεις των νευρώνων, γίνεται ένας κακός χαμός. Και θα σας δείξω αμέσως, ας πούμε, τι γίνεται. Εδώ, αριστερά, βλέπετε στο πώς δουλεύει μία σύναψη, δηλαδή οι δεντρίτες με το κυταρικό σώμα ή, ας πούμε, τον άξονα ή τον δεντρίτη του άλλου νευρώνα. Παράγει όσο θέλει. Και σου λέει, ωραία, βλέπετε εδώ, έχει, ας πούμε, ανοιχτές υποδοχές. Σου λέει, θα γυρίσω πίσω αυτό το οποίο δεν το θέλω. Όταν κάνει κοκαίνη, γιατί αυτό είναι από κοκαίνη, τι κάνει η κοκαίνη. Η κοκαίνη, να το δείξω και με ένα άλλο, πάει και κλείνει αυτά τα σημεία επαναφοράς. Οπότε, η δοπαμίνη η οποία έχει παραχθεί είναι μέσα στις συνάψεις, δίνει συνεχώς νευρικές όσεις στον άνθρωπο, γι' αυτό τον βλέπετε και είναι έτσι. Και γι' αυτό το χρησιμοποιούν και μερικοί αθλητές. Αθληταράδες, λέω εγώ. Γιατί σου λέει, ας πούμε, ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορώ να αποδώσω καλύτερα. Έχεις καταστραφεί, λέει, παιδί μου. Και δεν το έχεις καταλάβει. Ή όταν το καταλάβεις, θα είναι αργά. Και βλέπουμε τις αμφεταμίνες, γιατί και αυτές παίζουν σημαντικό ρόλο. Οι οποίες δουλεύουν κάπως διαφορετικά. Τι κάνουν αυτές. Αυτές μπαίνουν μέσα, βλέπετε, δεν βράζουν τίποτα, αλλά μπαίνουν όμως στα σημεία τα οποία παράγεται η δοπαμίνη και τους λέει παρήγαγε απέρτα. Δώσε πράγμα στον άνθρωπο. Έτσι και είναι αυτό. Γι' αυτό είναι και πιο επικίνδυνα αυτά. Και οι μεθαμφεταμίνες, ας πούμε, πιο κάτω. Οπότε αυτά δημιουργούν όλο το πρόβλημα. Οπότε επόμενο είναι το φυσιολογικό σύστημα να καταστραφεί.
Μα θα σου χτυπήσει συγχώρη, γιατί θα πρέπει. Μα πάντρες, μα ας πούμε καρδιά, μα το ένα, μα το άλλο, θα σε διαλύσει. Και ιδίως όπως είδατε πριν στα 4, το 6 ήταν ο προνίκης μυαλός. Είναι μία κάτι στη βάση, ας πούμε, του εγκεφάλου που ελέγχει όλο το αυτόνομο νευρικό σύστημα. Όταν εσύ το καταστρέψεις αυτό ή του δίνεις διάφορα πράγματα, τότε είναι που του δημιουργείς τα περισσότερα παιδιά, δεν ξέρεις τι να κάνει. Μέχρι που τελικά, ας πούμε, παθαίνει αυτό που λέμε, ένα είναι σπετάνος, άσε την ευχή από εδώ, ας πούμε, δεν γίνεται. Άρα και πεθαίνεις. Ή θα σου δημιουργήσει κάποιο κουσούρι. Ωστόσο, μπορούν να επιδιορθωθούν πράγματα όταν το δεις με σύνεση και εφαρμόσεις και χρησιμοποιήσεις την άσκηση ως μέσο. Δεν μιλάμε εδώ για άσκηση η οποία θα σε οδηγήσει για να γίνεις, ας πούμε, παγκόσμιος πρωταθλητής. Αν και μπορεί, όπως θα δείτε παρακάτω, όπως θα σας μιλήσει η κυρία Ελευθερία όταν θα της δώσω το λόγο. Άρα λοιπόν, εμείς θέλουμε να μην έχουμε τέτοιες προβλήματα. Δεν θέλω να επεκταθώ πολύ πάνω σε αυτό το κομμάτι, να πω όμως κάτι. Γιατί στοχεύουμε στους νέους, στη νεολαία. Τι συμβαίνει? Ο εγκέφαλος έχει ατελή ανάπτυξη. Ακόμη φτιάχνει πράγματα. Γιατί τα παιδιά πάνε στο σχολείο μέχρι την ηλικία των 18 χρονών? Γιατί εκεί πρέπει να πάρουν τη βασική γνώση. Εκεί πρέπει να δουλέψουν σωστά για να δημιουργηθούν όλες οι απαραίτητες συνάψεις, τις οποίες θα κτίσει αργότερα. Ένας έφηβος λοιπόν, όταν πάει και κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών ή ακόμη και αλκοόλ. Είχα δείξει σε ορισμένες ομιλίες που έκανα που τους έδειξα τι ακριβώς κάνει έστω και μία λιποθυμία από αλκοόλ σε παιδιά σχολικής ηλικίας, ιδίως 15-16, ιδίως την περίοδο του Πάσχα, στον ομό Λακωνίας που ήμουν και που είμαι μάλλον, που ανήκω, και όταν τους έδειξα τι ζημιά παθαίνει ο υπόκαπος και τι απώλεια μνήμης έχει, τους είχα πει το εξής, ότι σύμφωνα με τα ευρήματα τα οποία υπάρχουν θα έχετε ένα 20% μείωση στις πανελλήνιες εξετάσεις. Γιατί για να πληρώσετε τη μαγιά σας, να πληρώσετε αυτό το οποίο θέλετε να δείξετε ότι είστε άντρες, ότι είστε κορίτσια και ότι μπορείτε να κάνετε όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι που δημιουργεί τα προβλήματα. Και επίσης, μην ξεχνάτε, οι έφηβοι και οι νεανίδες αρπάζουν εύκολα. Και να σας πω και κάτι, μην νομίζετε ότι τα ξέρετε όλα, αυτοί ξέρουν περισσότερο. Αυτό μου λένε πάντα. Και όταν τους λέω, ας πούμε, κάτι, μου λένε, γιατί δάσκαλε, δεν θέλεις να μάθεις. Ναι, ας πούμε, ναι, είναι η φύση τους έτσι. Άρα εμείς δεν θα πρέπει να τους λέμε σιγά και το ένα και το άλλο. Εμείς θα πρέπει να τους δώσουμε τη δυνατότητα να κατανοήσουν ορισμένα πράγματα. Η πληροφόρηση και η ενημέρωση δεν πλήγωσε ποτέ κανέναν, ούτε δημιούργησε προβλήματα, είτε είναι αυτά προβλήματα σεξουαλικής αγωγής, είτε είναι προβλήματα, ας πούμε, τα οποία έχουν να κάνουν με τη βία, είτε οτιδήποτε άλλο. Μίλησε τους. Εμπιστεύομαι τους εγκεφάλους των εφήβων και νεανίδων. Είμαι σίγουρος ότι θα το χρησιμοποιήσουν. Και είμαι σίγουρος από όλα αυτά τα οποία έχω πει στους φοιτητές μου, σε μαθητές, στον ένα τους, στον άλλον. Κάτι αφήνει μέσα. Κάποια στιγμή θα το ενεργοποιήσουν. Θα το δείτε πολλές φορές και στα παιδιά σας. Ότι τους μιλάγατε πολλά χρόνια πριν και τέτοια σε σιγά, εσύ ξέρεις, τι ξέρεις εσύ και τα λοιπά. Και θα έρθει η ώρα που θα σου πούνε, ρε εσύ, μου το έλεγε αυτό τόσα χρόνια πριν και εγώ, δεν πήρα καμπάρι καθόλου. Αλλά, πάμε εδώ, παράπονα. Εδώ είναι, βλέπουμε, ας πούμε, πώς είναι ένας υγιής εγκέφαλος που δουλεύει σε ίδια ρεθίσματα, έτσι. Πώς δουλεύει αριστερά, με τα χρωματάκια του έτσι και τα άλλα, και βλέπουμε από εκεί τον ερθισμένο εγκέφαλο. Αντιδρά σε ό,τι θέλει, ή σε ό,τι καταλαβαίνει. Από κάτω βλέπουμε τις νομικές αλλαγές. Εκεί είναι από ερθισμένο εγκέφαλο, το οποίο, όπως βλέπετε, έχει διάφορες συρρυκνώσεις, καταστροφές, δηλαδή αφήνει κατάλοιπα. Μπορεί στην κοκαίνη που είπε και ο Γιάννης ότι ακόμη και στην εκροψία δεν μπορεί να βρεθεί, αλλά όμως όταν είναι χρόνιος χρήστης και έχει κάνει και διάφορα κοκτέιλ, έτσι, έχει κάνει και τους μπάφους του, έχει ξεκινήσει από αυτό και σου λέει εσύ με ένα γίνεσαι χρήστης. Να μην πω το ανέκδοτο το άλλο που λέμε συνήθως όταν είμαστε στην ηλικία. Ένα όμως που δεν σταματάνε στο ένα και συνεχίζουν. Γιατί? Γιατί είναι αυτή η ευκαιριακή, η στιγμιαία απόλαυση την οποία νιώθουν
από την επίδραση του ναρκωτικού και θα πρέπει να το ξέρουν ότι αυτό είναι παροδικό και έχει κόστος αυτό το πράγμα. Γιατί αναγκάζει τον οργανισμό σου να παράγει κάτι το οποίο δεν είναι από τη φύση του φτιαγμένο. Οπότε θα καταστραφεί ή θα σου δημιουργήσει αλλοιώσεις. Στον εγκέφαλο σίγουρα θα σου αφήσει. Μπορεί να σου αφήσει και άλλα κουσούρια. Μα και θρομβώσεις, μα και ψιλοεγκεφαλικά, μα και χιλιαδιού. Γι' αυτό πολλές φορές και οι ιατροδικαστές ψιλοτρελαίνουν. Σου λέει, βλέπουν διάφορες κατάστασεις, σου λέει τώρα από πού να ξεκινήσω και πού να καταλήξω. Με τον εθισμό, όπως σας είπα το παράδειγμα προηγουμένως, ότι τα άτομα τα οποία είναι εθισμένα υπάρχουν και γι' αυτά λύση, μη φαρμακευτικής αγωγής. Δηλαδή βάζεις τον οργανισμό σε κίνηση. Δηλαδή του λες, ρε εσύ, έχεις τις ουσίες αυτές που θέλεις. Δεν θα σου διστήνω με τη σέσουλα, αλλά όμως μπορώ να σε βοηθήσω να ξανααισθανθείς ευχαρίστηση από αυτά τα οποία κάνεις στη ζωή. Να απολαύσεις τη ζωή σου. Και εκείνο το οποίο είναι πολύ σημαντικό, εδώ είναι από έρευνες οι οποίες έχουν γίνει την τελευταία δεκαετία και βλέπετε το κάθε είδος άσκησης που μπορεί να σε βοηθήσει. Αυτό που ανέφερα εγώ, υψηλής έντασης άσκηση με διαλύματα, είναι αυτό που επιδράσει στον υποθάλαμο. Βλέπετε ότι η αερόβια άσκηση, γενικά η αερόβια άσκηση, μέτριας προς υψηλής, είναι το περπάτημα το οποίο, αυτό το οποίο κάνουμε, ή το τρέξιμο, ή ας πούμε το ομαδικό παιχνίδι κτλ. Όλα αυτά μόνο ωφέλη προσφέρουν στον άνθρωπο σε οποιαδήποτε ηλικία. Το μέτρο ποιο είναι, να μπορώ να το κάνω. Να μην πει, ας πούμε, κάποιος ο οποίος είναι ηλικιωμένος, θα είπε ο τραυλός, ας πούμε, ότι πρέπει να τρέχω. Καθίσεις να τρέχω, όχι, δεν τρέχεις. Θα πρέπει να περπατήσεις, θα πρέπει να μάθεις να κάνεις πράγματα που να λες ότι αυτό το οποίο κάνω μου επιτρέπει να μιλάω με τον διπλανό. Αυτή η φυσική δραστηριότητα. Κάπως έτσι ξεκινάω. Και θα δείτε ότι μετά θα μπορείς να πας και πιο έντονα και θα μπορείς να μιλάς και θα μπορείς, ας πούμε, που σημαίνει βελτιώνεις την φυσική κατάσταση σαν άνθρωπος. Και ακόμη και με το γιόγκα. Με τη γιόγκα. Τι ακριβώς γίνεται. Βοηθάει στο σημάζεμα των σκέψεων. Μετά, κοιτάξτε τα περισσότερα, είτε είναι βάρη, είτε είναι γενικές φυσικές δραστηριότητες, όλες αυτές συμβάλλουν στην ανάπτυξη της σωστής κριτικής σκέψης. Δεν θα φτάνεις δηλαδή στο σημείο να λες, ή όταν πιάσεις τον εαυτό σου, όποια ηλικία γίνεις, ναι, και λες εσύ, τι ήθελα να πω, το ξέχασα, να πάρει, ή το ξέχασα. Αν αρχίζετε και γυμνάζετε, θα δείτε ότι η ευεργετικότητα η οποία θα έρθει συγκεκριμένα μέχρι το κεφάλι, γιατί η πλαστικότητα αυτή δεν σταματάει, ακόμη και οι ηλικιωμένοι έχουν αυτά τα υλικά cells, glial cells τα λέμε, γλιώματα, πώς τα λένε, πώς τα λένε, αν το γλίωμα πάει σε καρκινικές περιπτώσεις. Έχουν δηλαδή αυτά τα κύτταρα τα οποία συμβάλλουν στην νευρογέννηση, ή μάλλον στη γέννηση ειδικών νευρών. Και κυρίως συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη της φιάς ουσίας. Η φιά ουσία είναι, όπως βλέπουμε τους νευρώνες, οι δενδρίτες, δηλαδή οι απολύξεις, είναι της φιάς ουσίας. Το κυταρικό σώμα και οι άξονες, ή μάλλον οι άξονες, είναι λευκοί στα διάφορα διαγράμματα. Τι σημαίνει, είναι απολύπως. Έτσι, είναι το λίγο η δομική του. Σωστή. Αλλά αυτό το οποίο λέμε έχει τη δυνατότητα ο άνθρωπος να αυξήσει κατά πολύ τη φιά του ουσία. Και γι' αυτό με την εξέλιξη. Ο εγκέφαλος του ανθρώπου έχει αυξηθεί. Δηλαδή, κρατήσετε μετρήσεις κρανίων ή οτιδήποτε άλλο. Τα τελευταία χιλιάδια θα εκπλαγείτε πόσο μεγάλο είναι ο εγκέφαλος του ανθρώπου. Δεν συνέβη στα άλλα ζώα. Αυτορυθμιζόμενη λοιπόν δραστηριότητα. Έχει τη δυνατότητα. Άκου το κορμί σου τι σου λέει. Μπορείς να ξεκινήσεις να κάνεις. Και αν φτάσουμε στο σημείο και έχουμε τη δυνατότητα να μπορεί, και θα κλείσουμε αυτό εδώ, έχουμε τη δυνατότητα σαν Δήμη, σαν εκπαίδευση, σαν Υπουργεία, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, όλοι αυτοί οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν, δώσουν τη δυνατότητα να δημιουργηθούν εγκαταστάσεις, να ανακατασκευαστούν ή να εξελιχθούν ορισμένες καταστάσεις. Να δώσουν τη δυνατότητα σε άτομα να μπορούν να δουλέψουν και να μπορούν να γυμνάζονται στο συγκεκριμένο χώρο.
Δεν νοείται να έχουμε, ας πούμε, τόσο πλούσια νησιά, τόσο πλούσιες έτσι περιοχές, τις οποίες, εγώ λέω, η περιφέρεια, ο Δήμος, όποιος θέλει, όποιος μπορεί να μπορέσει να δημιουργήσει εγκαταστάσεις να φυσικής δραστηριότητας, δεν χρειάζεται, ας πούμε, φάνηση που λέμε στάδια. Ας φτιάξει αυτό που λέμε τα λεγόμενα μονοπάτια, αθλητικά μονοπάτια. Είδα ότι το κάνουμε πρόγραμμα, το ΕΣΠΑ στην Αμοργό και σε κάτι άλλο. Το κάνουμε όμως το καλοκαίρι. Για φανταστείτε το κάνεις όλο τον χρόνο, το οποίο είναι επιδοτούμενα. Πιστεύω ότι η λύση, γιατί εγώ κάνω ομιλίες, έχω κάνει σε σχολεία, σε εκπαιδευτικούς, σε φοιτητές, σε παιδιά κτλ. Σε υπουργούς έχω μιλήσει. Σε υπουργούς για διάφορες τέτοιες καταστάσεις. Ξέρετε τι μου λένε οι περισσότεροι? Δεν έχει άμεσα αποτελέσματα. Ναι, δεν έχει άμεσα αποτελέσματα, αλλά όπως όταν βλέπεις εσύ τα αποτελέσματα αυτά τα οποία καθόσουν όλο τον υπόλοιπο καιρό, δημιούργησες αυτά τα προβλήματα. Και τώρα λες κάτι φταίει. Φταίει το παράκι, φταίει ο ένας, φταίνει η γονής, φταίνει η άλλη. Όχι. Είμαστε όλοι στην υπεύθυνη και θα είναι καλό να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και να κάνουμε πράγματα. Σας υπέρ ευχαριστώ. Αλλά όμως, πριν εγώ κατέβω, θα ήθελα να ανέβει μία συνάδελφος η οποία έχει προσφέρει από τη δικιά της πλευρά ένα τρομερό και σημαντικό έργο. Θα ήθελα έτσι να χαιρετήσετε και να δείτε στο βήμα η παγκόσμια πρωταθλήτρια του Box. Έτσι, τα έχουμε καλά. Γεια σας και από μένα. Η χαρά μου που βρίσκομαι εδώ είναι διπλή. Πρώτον, γιατί βρίσκομαι σε αυτή τη δράση για μια κοινωνία χωρίς εξαρτήσεις. Και δεύτερον, γιατί αυτή η δράση ξεκινάει εδώ, από το νησί των Κυκλάδων, από τη Σαντορίνη, που εγώ προσωπικά είμαι συναισθηματικά δεμένη με αυτό το νησί. Σε αυτό το νησί έρχομαι από 3 χρονών κάθε καλοκαίρι και με διάλεξε τόσο πολύ αυτό το νησί, που η αδερφή μου παντρεύτηκε Σαντορινιό και έχω κάνει μια νησιά Σαντορινιά που βρίσκεται εδώ. Η επικεφαλίδα που είχα βάλει είναι ασπίδα, ο αθλητισμός είναι ασπίδα κατά τον ναρκωτικό. Ο αθλητισμός είναι ασπίδα και είναι μια τόσο δυνατή ασπίδα που είναι σαν αυτή των Σπαρτιατών ενάντια στους Πέρσες. Ο αθλητισμός γλιτώνει τα παιδιά και μιλάω από μια προσωπική εμπειρία, γιατί και εγώ δεν πρέπει να ξεχνάμε όλοι ότι είμαστε παιδιά. Οι περισσότεροι αυτό κάνουν, ξεχνάμε, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Εγώ λοιπόν ήμουν ένα επίσης ανήσυχο παιδί, ένα περίεργο παιδί, ένα παιδί γεμάτο ένταση, γεμάτο νεύρα, που ήθελα να το δοκιμάσω όλα. Αν δεν έκανα αθλητισμό και στην πορεία πρωταθλητισμό, να είστε σίγουροι ότι σίγουρα δεν θα ήμουν εδώ, αλλά δεν ξέρω και πού θα είχα καταλήξει. Οι περισσότεροι γονείς, έχω ακούσει πάρα πολλούς γονείς, να λένε «άσε παιδάκι μου αυτή την μπάλα». Λάθος. Χίλιες φορές τα παιδιά έχουν εξάρτηση από μία μπάλα παρά από οτιδήποτε άλλο. Τα τελευταία χρόνια, 20 χρόνια είμαι υπάλληλος στο Υπουργείο Παιδείας. Τα τελευταία 10 χρόνια δουλεύω σε αθλητικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας που λέγονται αθλητισμός στα σχολεία. Προ κορονοϊού, κάθε μέρα παίρνει ένα ολόκληρο σχολείο από τα χέρια μου. Του τέστην 100 με 120 παιδιά. Τώρα λόγω του κορονοϊού έρχονται κάθε μέρα έτσι ένα τμήμα, δηλαδή γύρω στα 25 με 30 παιδιά. Έχω παρατηρήσει λοιπόν στην επαφή μου με τα παιδιά την καθημερινή ότι αυτό το λεγόμενο bullying, που είναι και ένα θέμα που έχει βγει στην κοινωνία μας και είναι πάρα πολύ έντονο, το bullying, ο εκφοβισμός από παιδιά σε παιδιά. Θέλω να σας πω ότι αυτό δεν γίνεται και μέσω του αθλητισμού. Δηλαδή έχω παρατηρήσει εκεί παιδάκια όταν τους κάνουμε διάφορα αθλήματα που έχουν διαφορετικά σωματότυπα από τα συνηθισμένα. Δηλαδή δεν είναι πολύ ψηλά, μπορεί να έχουν κάποια παραπάνω κιλά. Ξέρετε, επειδή τα παιδιά είναι πιο σκληροί κριτές, κοροϊδεύουν. Και από εκεί ξεκινάει. Τα παιδιά, από παιδιά σε παιδιά ξεκινάει το bullying και σκεφτείτε όταν αυτοί μεγαλώσουν που μπορούν να φτάσουν. Έτσι λοιπόν, κύριε Αντιδήμαρχε, να ξέρετε ότι εγώ πάντα είχα στο μυαλό μου πώς θα βοηθήσω αυτό το νησί, γιατί το αγαπάω. Γιατί είναι και η Ανιψούλα μου εδώ, προς σίγμα, και θέλω να το βοηθήσω. Έχω παρατηρήσει φυσικά ότι το νησί, ότι σε νησιά και σε κοινωνίες που είναι πιο κλειστές, οι επιλογές των παιδιών στον αθλητισμό και σε οτιδήποτε άλλο είναι πολύ λιγότερες από ό,τι στην Αθήνα. Φυσικά η Σαντορίνη είναι ένα νησί που έχει πολύ καλό ποδόσφαιρο, γάμα εθνική,
Έχει ένα πολύ καλό βόλεϊ. Έχει μπάσκετ, έχει δύο συλλόγους ταϊκοντό, γιατί τα ξέρω όλα, έχει το Muay Thai, έχει έναν πυγμαχικό σύλλογο. Αλλά ξέρετε τι δεν έχει, κύριε Δημαρχέ μου, το πιο βασικό, τον κλασικό αθλητισμό. Και αυτό γιατί, τα παιδιά αυτά, ένα παιδί λοιπόν που θα πάει, που δεν είναι πολύ ψηλό και έχει πάρα πολλά κιλά, όταν θα πάει να παίξει ποδόσφαιρο, επειδή τα παιδιά θα τον κρίνουν, θα τον κοροϊδέψουν, δεν θα ξαναπάει. Θα πάει στο μπάσκετ, θα συμβεί το ίδιο. Πρέπει όμως να ξέρουν ότι αυτό το παιδί που μπορεί να μην είναι πολύ ψηλό και να έχει παραπάνω κιλά και να μην είναι αδύνατο να τρέχει γρήγορα για να μπορεί να λάβει μέρος στα περισσότερα αγωνίσματα που θέλουν ταχύτητα, μπορεί όμως να κάνει κάτι. Μπορεί να πιάσει τη σφαίρα, τη σφυρά, το ακόντιο και το δίσκο και να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ από το πρώτο λεπτό. Οπότε εγώ είμαι εδώ ως αθλήτρια να δώσω τη δικιά μου προσωπική σχέση. Σκέψη, συγγνώμη, εδώ στο Δήμο της Σαντορίνης και εγώ είμαι εδώ και μέσω του Υπουργείου Παιδείας και ό,τι θέλετε να στηρίξω αυτή την πράξη και να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε και να δώσουμε στα παιδιά περισσότερες ευκαιρίες. Επίσης θέλω να πω ότι μπροστά μου είναι η Ιωάννη Μυντρινού. Είναι ένα κορίτσι, ήμουν φίλη με τον παπά της και περάσαμε τα χρόνια γιατί είδα πώς μεγάλωσε. Της είπα να έρθει, ήρθε, αλλά αυτό που θαυμάζω, ξέρετε ποιο είναι, ότι αυτό το κορίτσι, ενώ θα μπορούσε να είναι στην Αθήνα και έχει πολλές επιλογές, αποφάσισε από πέρυσι το χειμώνα να μείνει στο νησί και να κάνει, επειδή είναι μπαλαρίνα, και να ξεκινήσει προγράμματα μπαλέτου. Οπότε αν δώσουμε εμείς από εμάς να ξεκινήσει και δώσουμε στα παιδιά, έχει ένα τμήμα πάνω από 30 με 40 παιδάκια. Αν δεν ήταν η Ιωάννα, αυτά τα παιδάκια δεν θα ξεκινάγανε ποτέ. Οπότε πρέπει να δίνουμε την ευκαιρία και να ξεκινάμε καινούργια πράγματα. Δεν θέλω να σας κουράσω, γιατί είμαι η τελευταία. Συνήθως λύνει ο τελευταίος και καταϊδρωμένος, εγώ θα πω η τελευταία και η καλύτερη. Και νέος να έρθουν πάνω από μια φωτογραφία